Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στον Λίπερο 107,4 για ένα ακόμα πρωί. Παρεούλα και συντροφιά, να βαδίσουμε το δύσβατο μονοπάτι του πρωινού ξυπνήματος. Ακούω από το ένα ακουστικό, από το ένα αυτή, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο αυτή βγαίνει. Καλημερίζω και τον φίλο μου τον Αναστάση που βρίσκεται σήμερα κοντά μας για να μου κρατήσει συντροφιά και παρεούλα. Αναστάση, ελπίζω να σου άνοιξα το σωστό μικρόφωνο για μιλά. Ναι. Έλα, εντάξει, αλλά δεν γίνονται αυτά. Τα δικά σου τα ακουστικά ακούνε και από τις δύο. Ακούνε και τα δύο. Εντάξει, γιατί φιλοξενούμενος. Έτσι, ναι. Θα κρατήσουμε εμείς εδώ τα πενιχρά μας μέσα και θα παρέχουμε στους φιλοξενούμενους τις καλύτερες δυνατότητες και συνθήκες για να μας συμπαρασταθούν, για να μας συντροφεύσουν. Για να προχωρήσουμε μαζί μέχρι και τις 8 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Το κύμα αποχωρήσεων συνεχίζεται. Αρχίζει και αισθάνομαι λίγο σαν την δεν ξέρω, είσαι και μικρός, πρόλαβες την δίκη της Δευτέρα στην ΕΡΤΡΙΑ? Όχι, έχω δει βιντεάκι. Στο Sky την πρόλαβες, ναι. Στο Sky. Όπου δες τώρα χάσμα γενεών. Η δίκη της Δευτέρα. Παιδί μου λοιπόν, τώρα θα σου τα πω εγώ. Η δίκη της Δευτέρα όταν προβαλόταν στην ΕΡΤΡΙΑ, για κάποιο λόγο είχε το χαρακτηριστικό ότι σε κάθε εκπομπή κάποιος αποχωρούσε. Κάποιος, ρε παιδί μου, τσατισμένος συνεχώς. Ανέβαζε τόνους, πετούσε χαρτιά. Εντάξει, και τα ντου ήταν πάρα πολύ ωραία και κλασικά και ιστορικά. Αυτά έχω δει κατά βάση. Αυτά έχεις δει κατά βάση. Ναι. Ντου Παοξίδικα, ντου Αριανίδικα, ωραίες εποχές. Έτσι λοιπόν και στην εκπομπή μας έχουμε κύμα αποχωρήσεων. Ας πούμε, παίρνουν οι ακροατές και λένε μπάμπι, φεύγω. Και δεν βλέπω εδώ φίλος μας ο Φούρναρης, στέλνει μήνυμα. Αποχωρεί κι αυτός. Κι αυτός? Ναι, λέει δεν κατεβαίνω, λέει, σήμερα στο γήπεδο. Θα πάει beyond 3. Τα πόδια είναι βαριά. Αν δω, λέει, ότι δεν συμπληρώνουμε δεκάδα, τότε θα σφίξω τα δόντια και θα παίξω όμως παράλληλα αυτά. Ποια ομάδα ήταν, νομίζω η Σπάρτη που κατέβαινε στα τελευταία παιχνίδια της Football League με δεκάδα, αφήνοντας ένα παίκτη, έμπαινε με 10 και άφηνε ένα στον πάγκο, ξεκινούσε το μάτς με 10. Για να σου λέει, άμα γίνει κάτι, κάποιο κουραστεί, κάτι κάνει, θα κουραστεί σίγουρα με 10. Να έχουμε και κάποιο ξεκούραστο. Με τερματοφύλακα πρέπει να ήταν ο Παγκίτης. Έτσι και εμείς εδώ κατεβαίνουμε με λύσεις ανάγκη. Νοσοκομείο θυμίζει το λόγο επειδή. Λίγον τίκε σαν την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Που ένας μετά τους άλλους, μετά τον άλλον, τους ποδοσφαιριστές, αποδεκατίζονται. Δεν το θυμάμαι αυτό ποτέ, τόσο σοβαροί τραυματισμοί να έχουν. Πύριος νίκη, πύριο πρωτάθλημα. Πύριο πρωτάθλημα, ναι. Τελικά το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά φυσικά όλα αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό και δεν μπορείς να πεις ότι δεν τα περιμένεις. Κανείς βέβαια δεν το περιμένει, αλλά πρέπει να τα έχεις και μέσα στην άκρη του μυαλού σου ότι μπορεί να υποστείς. Βέβαια, αλλά απώλειες, ναι. Υπάρχει το εξής. Εντάξει, η ομάδα παίζει εδώ και ένα χρόνο στα κόκκινα και είναι λογικό ότι κάποια μυϊκά ζητήματα θα βγουν, αλλά δεν βγαίνουν μόνο μυϊκά ζητήματα. Δεν ήταν μυϊκή αυτή. Μυϊκή ήταν η λογική τραυματισμή. Ναι. Μυϊκή, οι οποίοι φέτος δεν υπήρξαν. Δηλαδή, θλάσεις, τέτοια αυτά, η ομάδα κίνησε πάρα πολύ καλά. Υπάρχει κάτι σημειολογικό. Ναι. Ο ΠΑΟΚ φέτος έχει τρεις σοβαρούς τραυματισμούς, δηλαδή δύο χιαστούς και τον Αχίλιο του Βέρμπλουμ. Ναι. Και πέρσι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, τέλος πάντων όπως το πήρε. Ναι. Είχε πάλι τον τραυματισμό των χιαστών του αρχηγού, του Μάνταλου. Ναι. Αρχηγός Οβιερίνια. Αρχηγός Οβιερίνια. Τι μας κρύβουν τώρα, ναι. Και δύο χαφ. Και δύο ο ΠΑΟΚ είχε Βέρμπλου Μαουρίσιο, ναι. Η ΑΕΚ Λαμπρόπουλο και Γιώχανσον. Δεν τα έχει πει κανείς πρώτη εδώ, κυρίες και κύριοι, στο λόγο επειδή τα ακούτε. Άρα ουσιαστικά μας λες ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα πάρει το κύπελο, δεν θα πάρει το ντάμπλ, ας πούμε. Γιατί ας μην, σωστό αυτό. Δεν το σκέφτηκες, δεν το πήγες παραπάνω. Δεν το πήγα παρακάτω. Δεν ήθελα να το φτάσω μέχρι εκεί. Δεν ήθελα να το φτάσεις μέχρι εκεί. Μάλιστα, θέλω να υπάρξει και κάτι που θα σπάσει τον κανόνα. Θα σπάσει τον κανόνα, αλλά παρόλα αυτά βλέπετε εδώ πως υπάρχει μια ταύτιση στο πως οι δύο ομάδες φτάσανε στην κατάκτηση του κυπέλου. Καλημερίζουμε την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή εκπομπούλα. Καλημέρα. Έλα, αγόρι μου, έλα, παχταρά μου. Είμαστε στον αέρα, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είμαστε αγέροχοι. Δεν ακούω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν ακουγόμαστε. Έχω πολύ βροχή εδώ, πολύ ομίχλη. Ναι. Και εμείς. Παρέα με τον Τζάκη εδώ, παρέα χωρί ξανά κουτσουρό, ακούς, μ' ακούς. Σ' ακούμε πεντακάθαρα, στεντόρια, όμορφα. Χωρί ξανά κουτσουρό από μουριά. Ναι. Στρογγυλό. Ναι. Δίπλα αριστερά, όπως το βλέπω, έχω ρίξει μια μιλιά, ναι. Το κορμό δηλαδή, ναι.
και δεξιά, όπως το βλέπω τον Τζάκη, ένα κομμάτι κούτσουρο από ελιά. Μάλιστα, τρία κούτσουρα διαφορετικά έχεις παρατάξει. Είναι σαν να κάνεις περιγραφή αγώνος. Τρικολόρε τώρα το χρώμα, ναι. Είναι τρικολόρε. Μάλιστα. Λαζιό, πεντακαλί, πράσινο, παγία. Τι ωραία, τι. Έχω ψήσει ένα μπιφτέκι Batman. Ναι. Ανάμεικτο ο κοιμάζο, χάρη με αρνί. Και έχω ρίξει επάνω στο μπιφτέκι μέλι. Μέλι το μπιφτέκι στην κυριολεξία. Ναι, και έχω μόνο μέλι, μπιφτέκι και κρασί κόκκινο. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο δεν χρειάζεται σε αυτήν την. Νιώθω σαν λιοντάρι μέσα στη Σερεγκέτη. Μέσα σε. Στη Σερεγκέτη. Τι είναι. Πάρκο. Γένεια κάτω εκεί πέρα που τρώνε τα λιοντάρια τις ζεύρες. Σερεγκέτη, δεν την ξέρω τι Σερεγκέτη είναι, ας πούμε. Δεν ψάξω, γκουγκλάρισε. Θα το γκουγκλάρω, Σερεγκέτη, το Σαριέγγι ξέρω. Να σου πω. Σερεγκέτη, Σερεγκέτη. Είμαι αγιογράφητος. Είμαι αγιογράφητος, ναι, ναι. Από τι μαθαίνουμε τώρα, Εθνικό Πάρκο Σερεγκέτη. Τα μεγάλα θαύματα του κόσμου, λέει. Ναι, ναι, κουκλάρισε και τρώγε λιοντάρια τη ζεύρα, σαν ρουκούμια. Έτσι και εσύ, μπελάκι, μάλιστα. Σαν ούτε να παρακολουθεί. Ούτε τίποτα. Σαν να ακούμε, σαν να παρακολουθούμε ραδιοφωνικό National Geographic. Κανονικά, μας έχεις ταξιδέψει. Ναι, μας έχεις. Για πες μου, τι γίνεται άλλο κάτω στη Θεσσαλονίκη. Τίποτα, να, εδώ όλο ετοιμάζονται να πανηγυρίσουν το πρωτάθλημα και όλο αναβολές παίρνει. Τσουρέκια μας τα κάναμε αυτό το πρωτάθλημα. Να είδες. Εσύ όλο το καλοκαίρι με αυτό ασχολούμαστε. Έτσι, πέρυσι ασχολήθηκες και φέτος δεν μίλησες ούτε μια φορά καθλητικά. Τίποτα. Όχι, όχι, έρευνες θέλω και μόρφωση. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και έτσι θα πάει η εκπομπή από εδώ και πέρα. Να σε καλά. Να μην έχω ράδιο, θα κατέβω σαν γραμμένο να πάρω κανένα τραντιστοράκι. Πάρε, αλλά και λίγο ίντερνετ θέλει εκεί, γιατί δεν φτάνει. Θα οργανωθώ, ρε Μπάτμαν, θα κάνω δουλειές να καθαρίσω το σπίτι και δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα πάω. Στο τέλο τα κλειδιά εδώ πέρα στη γειτόνισσα με το κάνει λαμπίκο και τα σώματα εδώ πέρα. Κάπω έτσι τη βλέπω τη δουλειά. Έτσι, έτσι. Θα δώσουμε κι εμεί κάτι τη, γιατί τώρα σ' ακούω και να χωριέμαι κι εγώ, τι δεν είμαστε για καθαριότητα. Ποιον έγινε δίπλα σου και τον Αναστάση έχω φλαράκι εδώ. Γεια σου Αναστάση, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όλα καλά. Όλα πολύ καλά. Ωραία, τρένο πάει μηχανή. Έτσι, έτσι, μας αρέσει, σε φιλούμε. Σωραίος που λέει και ο Σύριγος. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλύτερα να ακούσεις για να ξυπνήσεις το πρωί, αυτή η όμορφη χαϊδευτή φωνούλα, Μπιφτέκια, τρικολόρε, κούτσουρα. Αλλά έτσι πως έκανε ολόκληρη, σαν να κάνει περιγραφή ραδιοφωνική παιχνιδιού. Σαν να είναι, ξέρω εγώ, ο Μάκης και ο Γιάννης Βοητσίδης. Συνδεόμαστε εδώ με το Εθνικό Στάδιο Σαμαρίνες. Στα δεξιά, λέει, έχω πετάξει ένα κούτσο τέτοιο. Από τα αριστερά, στο κέντρο, ας πούμε, παίζει η μιλιά και ούτω καθεξής. Καταπληκτικός ο φίλος μας ο Δημήτρης Αποβέρια που έχει μετακομίσει πάνω στα ορεινά του νομού Γρεβενό. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα που ξεφύγει στα Βρούπολη. Που δεν θα έπαιρνε κι εσύ. Φίλε, είδε άμα δεν έπαιρνα τώρα δεν θα έκανε σε αναμονή τον Δημήτρη. Φλεξύπνησε, φίλε. Έτσι, έτσι, έτσι. Μυθικό φίλε, τηλέφωνο για ακόμη μια ημέρα. Ήταν ο Αναστάσης τώρα, γι' αυτό μου έδωσε κίνητρο. Αλλάξαν προπονητή, κατάλαβε. Πήρε καινούριο έτσι και. Ναι, ναι, ναι. Φέραμε του δανεικού. Φέραμε κουλούρι. Αλλάζει το κλίμα στην ομάδα, κατάλαβε. Τι ήθελα να σε πω. Αυτό τώρα που λες δεν κατεβαίνω και να παίξω και αυτά, θυμάσαι τώρα στην, έτσι πως τα έλεγες, θυμήθηκα στην έψιμη που δεν είχε βγει ένας νόμος πριν κάποια χρόνια που πρέπει να παίζει στην 11-3 τρία-τέσσερα πιτσιρίκια. Από πολύ παλιά υπήρχε ένας τέτοιος κανονισμός, το θυμάμαι εγώ. Ναι, και άντε λέω τώρα να πάρω, λέω, να πάρω λέω στην αρχή. Να κάνω λέω την αρχή, ξέρω και εγώ στο να παίξω. Και στο κύπελλο Ελλάδος δεν υπάρχει ένας γιος κανονισμός ότι πρέπει να έχεις όχι στην δεκάδα, μέσα στην ομάδα. Ναι, ναι. Απλά λέω άντε να βγω, λέω να δω λέω τι θα πω, δεν έχω τι να πω. Τι δεν βγήκες. Να παίξω 3 λεπτά, 4 ξέρω εγώ, όσο αντέξω. Υπήρχε μια ομάδα, τη θυμάμαι τώρα, με πας πάρα πολύ πίσω. Ναι. 20 χρόνια, όχι 20 χρόνια, κοντά ας πούμε 18. Ναι. Θυμάμαι ήταν ο Ελευθεριακός, ήταν αυτή η ομάδα που. Στο Κορδελιό, που με το που ξεκινούσε το μάτς έκανε αλλαγή στο πρώτο λεπτό τα δύο πιτσίρικα. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ας πούμε. Βάζουνε. Ένα τέτοιο θα κάνω σήμερα εγώ. Έτσι, μπήκα, ας πούμε. Τα πιτσίρικα που τα βάζουν τα 14χρονα. Ναι, είσαι. Πρέπει να έχει τρεις βασικούς. Ναι, για να συμπληρώσει. Για να φωνάζει. Φουρνάρης έξω. Φουρνάρης στο έξω. Στο πρώτο λεπτό, μόλις γίνει μπάλα έξω. Εντάξει. Είχαμε πάει σε ένα μάτσο έτσι και ήταν
Ένα φιλαράκι έλεγε τον άλλο παρήγγειλε ένα σάντουιτς. Λέει παίζεις. Θα δεις τώρα. Θα δεις τώρα. Ωραίο όμως αυτό. Τι... Να και μια άλλη δουλειά που θα ήθελα να κάνω. Επίσης, να είμαι αυτός που βγάζουν στο πρώτο λεπτό ως αλλαγή. Αυτοφοράκια στο ποδοσφαιριστή. Και να μην βγαίνει μπάλα πάνω κάτω, με τίποτα. Εγώ θα την έβγαζα κατευθείαν. Τάκλ, διακοπή, οτιδήποτε, ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μάλλον. Τι άλλο, τι έχουμε. Ήσυχα είμαστε μόνο. Δεν θέλω να κρινιάξω, ρε φίλε. Να κρινιάξεις όμως, δεν πειράζει. Αφού τα βράδια ξέρεις εγώ. Όπως λες εκεί, σκεφτόμαστε να πούμε. Για το μέλλον του ΠΑΟΚ, ναι. Για το μέλλον του ΠΑΟΚ κάνουμε εκεί τις τέτοιες τις εντεκάδες αυτές από προπονητές που είμαστε όλοι ξερόλες. Βέβαια. Μα... Τώρα να σκέφτεσαι. Ναι. Για του χρόνου δηλαδή πώς θα καταρριστεί. Τώρα βγάζω στο συμπέρασμα αυτό ο Λουτσέσκου να πούμε που τον έβαλε έπαιξε ο Βιρίνα. Α, άρχισαν τώρα τα τέτοια. Τι αρχίσαμε, ρε φίλε. Ναι, τι, αν δεν τον έβαζε γιατί δεν έβαλε. Δεν αυτά εκεί που είναι σαν μαγιό μπροστά να κοιτάνε να κάνουν. Δεν βλέπουν εκεί τα πόδια που έπαιξε με την. Άσχετα είναι αρχηγός θέλει να παίζει. Έπαιξε με την. Πώς το λένε. Με τον Πανιόνιο, φουλ, όλα 90 λεπτά. Γκολ τέτοια δεν γίνεται. Θέλει λίγο να τους ξεκουράσουμε. Μα αφού υπήρχε η προσμονή, υπήρχε η πίεση, αν θέλεις. Και ο Βερίνια. Αν δεν τον έβαζε, θα λέγαν όλοι γιατί δεν τον έβαλες. Ναι, εντάξει, είναι και αυτό. Τι τώρα. Τι ναι. Να τον έβαλε, αυτό με τα ήττα, με το ένα, το μα άλλο. Μπορείς, το μπορείς να προβλέψεις τώρα, είναι δυνατόν να σκέφτεσαι ότι ένας παίκτης θα τραυματιστεί. Εντάξει. Δεν ξέρω, με αυτά που φοράνε, φίλε, δεν τα ελέγχουν τώρα αφού κοιτάνε. Μέσω δορυφόρων είναι. Ναι, τι να σε πω, τι τα φοράνε. Ο άνθρωπος πήγε στο φεγγάρι να πούμε, Νάσα, θα στείλουμε αποστολή στη Σελήνη να πούμε, τι κάνετε εκεί πέρα. Ο Μάτος έπαιξε καλά, αλλά όσο να είναι, εδώ είναι η δουλειά του Λιμιού. Έβαζε το Λιμιού εκεί, τον ντούπλαρε, τον έκανε ο Βίρια να παίζει με τα άλλο πόδι, κλείνει προς τα μέσα. Το θέμα είναι ότι... Βάζουν κάτι Ουάρντα, όποιον βρούνε. Ουάρντα, Μπίσισβαρ. Αυτός ο τραυματισμός δεν προήρθε από... Δεν ήταν τραυματισμός αγωνιστικός, με την έννοια δηλαδή ότι προήρθε από τα συνεχόμενα παιχνίδια, αυτό που λέγαμε πιο μπροστά μήκος. Ήταν η κακιά στιγμή. Ήταν η κακιά στιγμή που μπορείς να σκεφτείς. Αυτό ρε μπάτσο. Τώρα άμα είσαι το σώμα συνέχεια πηγαίνει στα τέτοια θα τραυματιστείς και μήκα. Θα τραυματιστείς, εντάξει. Ήταν αυτό. Ένα... Να πάμε σε να παίξεις τώρα. Εδώ ρε εσύ, εγώ πήγαινα να πιω μπύρες στην Καβάλα και τραυματίστηκα. Δηλαδή πάμε καλά. Έπρεπε να μην βγει. Έπρεπε να μην βγει. Την προηγούμενη μέρα να ήπιες άλλες μπύρες. Θεσσαλονίκη, πλάκα με κάτι, δεν μπορούμε να περπατήσουμε στον δρόμο, περπατάμε και τραυματιζόμαστε. Τώρα άλλος παίζει μπάλα, δεν θα τραυματιστεί, ας πούμε. Εντάξει, όσο να είναι όμως. Αλλά και τι να κάνω, να είμαστε στην ταβέρνα και λέμε να πάμε για μια μπυρίτσα. Να μην πηγαίναμε, δηλαδή, τι να καθόμασταν, ας πούμε, γινούσαμε σπίτι 2 ώρα το βράδυ. Έπαιξα με τον Πανιόνιο, δεν πίνω. Ντροπή δεν θα ήταν, μια μισή ώρα τι θα κάνεις, ας πούμε. Γιατί θα χάσει τη μέρα την άλλη μέρα. Εντάξει. Αυτά είναι τα περίεργα, λες, άντε πάμε για ένα ποτό. Ναι. Και τελείωσε έτσι, μετά. Έτσι ακριβώς, μάλιστα. Τελείωσε για το βράδυ. Yeah. Ξημέρωσε μετά. Μάλιστα να πάρει. Έγινε. Είδες που είχες να πεις πολλά πράγματα. Άμα δεν έβγαινες αυτά τα ωραία πράγματα, πίσω μας τα έλεγε. Ακριβώς. Μάλιστα, κάναμε και το ιατρικό μου. Α, ούτε γεια. Έτσι μας έκοψε από μόνος του ο φίλος μας ο Φουρνάς. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, αν μας περίμενε. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βέβαια στα Facebook και στα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλεγόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αντιλαμβανόμαστε ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό τελικά. Ίσως κάπως διαφορετικά να το περιμένανε, όχι ίσως, σίγουρα πολύ διαφορετικά περιμένανε αυτήν την περιβόητη κατάκτηση του πρωταθλήματος και ο τραυματισμός του Βιερίνη έφερε σε πολλές σκέψεις και σε κατήφια βήθησε, ας πούμε, τον κόσμο του ΠΑΟΚ, διότι δεν είναι μόνο το ότι στερείται των υπηρεσιών για την φετινή σεζόν, υπάρχει και ο τελικός του κυπέλλου, αλλά είναι και του χρόνου. Πάντως εγώ νομίζω ότι αν αποστασιοποιηθούμε από τα γεγονότα και πάμε 10 χρόνια μετά, ναι. Αυτός ο τραυματισμός, όσο έτσι περίεργο και να ακούγεται, γιατί εντάξει, προφανώς άνθρωπος αυτήν πονάει, ναι. Αυτό είναι το πρώτο, ναι. Θα τον μυθοποιήσει. Γιατί θα παίρναμε το πρωτάθλημα, okay. Ναι. Θα έπαιζε και άλλα 2-3 χρόνια, ίσως σε χαμηλότερο τέμπο, σιγά σιγά θα φθυρόταν. Θα αρχίσατε. Αντέρε μια ειρήνη, αλλά πούμε. Αυτό ακριβώς. Αντέρε μια ειρήνη, αλλά πούμε. Ενώ τώρα. Σε 10 χρόνια θα λέμε, πω, πήρε το πρωτάθλημα, θυσιάστηκε, χτύπησε, δεν ξέρω να παίξει μπάλα. Ναι, δημιουργεί έτσι, ας πούμε, έναν. Μέχρι και άγαλμα τον βλέπω. Ένα ποδοσφαιρικό μύθο, κανονικότατα. Εντάξει, δεν ξέρουμε, βέβαια.
Έχει ξανατραυματιστεί νομίζω ο Βιερίνα. Είχε... Το είχε φάει το τάκλι με τον Βιτόλο στην πρώτη θητεία στον ΠΑΟΚ που έλειπε κανένα πεντάμινο. Ναι. Και νομίζω ότι και στη Γερμανία. Και στη Βόλφσμπουργκ είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Αλλά από όλου επέστρεψε αυτό. Ναι. Μα ο πρώτο τραυματισμό του Βιερίνα, αν θυμάσαι, ίσω είχε συντελέσει στο γεγονό να τον κρατήσει ο ΠΑΟΚ. Ναι, ισχύει. Ήταν δανεικό από την Πόρτο. Έγινε αυτό το χτύπημα, οπότε σου λέει Πόρτο, ας μην τον πάρουμε πίσω, ξέρω εγώ. Και ήταν η περίοδος τότε που τον είχε πάρει και τι είναι αυτός εδώ, χαμηλό ποπός και τέτοια που λέγανε όλες οι δήμονες. Σε κάθε του θητεία ο Βιερίνα που ήρθε στον ΠΑΟΚ πάντα είχε να αντιμετωπίσει αυτό το προέρχεται από τραυματισμό και πώς είναι έτσι και τι τρώει και τι κάνει και τι ράνει και νομίζω ιδίως με την φετινή σεζόν τους... διέψευσε όλους. Οπότε φέτος δεν έτρωγε. Μπορεί να τους διαψεύσει και την, προσεχή χρονιά. Και έχω παρατηρήσει επίσης το εξής. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή συμβαίνει, ας πούμε, μπορεί στον κάθε ποδοσφαιριστή ένας τραυματισμός επιδρά διαφορετικά. Αλλά βλέπω ότι παλιότερα, ας πούμε, ένα χτύπημα, ένα τέτοιο τραυματισμό, ας πούμε, χιαστή, ξέρω εγώ, αχίλιος κτλ. Ήταν τέλος καριέρας. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση ένας ποδοσφαιριστής να επανέλθει, αλλά ίσως, δεν ξέρω, έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ το θέμα της αποκατάστασης. Οι ποδοσφαιριστές είναι σε καλύτερη κατάσταση από μόνοι τους, οργανικά, σωματικά. Και τα χειρουργία είναι πολύ διαφορετικά. Ναι, και βλέπουμε ότι οι παίχτες σε παγκόσμιο επίπεδο, με πολύ μεγάλη ένταση και με πολύ μεγάλους ρυθμούς, επιστρέφουν κανονικά μετά από πολύμηνη απουσία και παρουσιάζονται σχεδόν ίδιοι όπως ήταν και πριν από αυτόν τον τραυματισμό. Ίσως βέβαια είναι και λίγο ζαριά, δηλαδή ας πούμε και ο Kobe Bryant, ας πούμε μετά από αχίλιο δεν επέστρεψε, βέβαια ήταν και ηλικία 36-37 αλλά πήγε βάρεσε τις βολές. Βάρεσε βολές με... Προχθές το έβλεπα αυτό το βιντεάκι. Σε ένα μάτσο εκεί όταν είχε τραυματιστεί ο Kobe στο... Στον Αστράγαλο, κάπου κατά χείλη. Στον Αχίλιο. Πονούσε υπερβολικά, κούτσενε. Είχε κερδίσει φάουλ, πήγε, βάρεσε τις βολές και μετά αποχώρησε. Έτσι. Και πήγε στα αποδυτήρια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς το να. Ο Αζάια, ένα από τα play-off δεκαετία του 80, έπαιζε κανονικά με ξαφρουμένο πόδι. Πατούσε στο ένα. Και έκανε. Ο Αζάια Τόμας, τότε ναι. Η Ντιάνα Πέις, Detroit Pistons με New York Knicks. Και με το ένα πόδι κανονικά και έκανε άλμα και έσκασε με το ένα το πόδι κάτω. Το άλλο ήταν και μετά όταν τελείωσε, τώρα μιλάω για τα τελευταία δευτερόλεπτα, τα πλαρώθηκε κάτω. Ναι, λοιπόν, δεν το θυμάμαι. Αφού ευχηθούμε το... Ναι, κουγκλάρισε το να δεις. Θα το ψάξω. Αφού ευχηθούμε στον άνθρωπο να επανέλθει σωστός όπως ήταν να πούμε και καλό παιδί είναι, μιλάω για τον Βιερίνια και... Καλά δεν έχει να κάνει καλό ή κακό, δηλαδή αυτό είναι να μην... Όχι, ρε παιδί μου, θα γίνει και σαν παράδειγμα, ναι, ναι. Κάπως ηλικία μεγάλη, σωστός, αλλά... θα μείνει σε όλους η σκηνή που πήγε κατευθείαν στον μεγαλομέτωχο... Αυτό που, που έλεγα χθες, ναι, για μένα ας πούμε αν κάνουμε μια μικρή αποτίμηση... Όχι, είναι μια πολύ έντονη στιγμή και είναι από τις στιγμές που... Αυτό που είπε και ο Αναστάσης, μετά από 10 χρόνια τώρα να πας το οσοποιηθούμε από τα πράγματα, αυτές θα είναι οι στιγμές, οι εικόνες που θα μένουν στο... Οι οποίες πρέπει να προωθηθούν. Εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας, κάνουμε το χαβαλέ μας, αλλά αυτά περνάνε μπάι και είναι πολύ σημαντικά. Ήταν φυσικότατο, όχι ξέρεις για να δείξουμε ότι κοίταξε εγώ είμαι ο ειρηνοποιός και. Ο άνθρωπος φάνηκε, δηλαδή από την έκφραση του προσώπου μόνο, τάκ πήγε μέσα και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τέλος. Βέβαια, εντάξει, τώρα ας μην μιλάμε κάνοντας αποτίμηση στην καριέρα του. Ολοκληρωμένη προσωπική. Εντάξει, θα περιμένουμε την αποθεραπεία του ποδοσφαιριστή. Όχι, πώς το λέω, απομονώνουμε ένα περιστατικό, το οποίο είναι βασικότατο. Δηλαδή, στην όλη προσωπικότητα του ανθρώπου, ο οποίος κακά τα ψέματα, αν δεν ήταν φέτος, θα την είχε βρώμα ο ΠΑΟΚ. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που συνεκάλεσε. Καθάρισε την πουγάδα σε φάσεις δηλαδή που δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Ήταν αυτό που λέμε αρχηγός, ο παίχτης που όταν έκυγε η μπάλα μπασκετικά. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Γιατί εντάξει, αριστερό μπακ μπορεί να βρει, μπορεί να το πληρώσει και να βρει ένα αριστερό μπακ, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι δεν βρει αυτόν τον άνθρωπο που όταν καίει η μπάλα θα την πάρει και την βάλει μέσα. Ναι. Ήταν ο Πρέλεβιτς του ποδοσφαίρου. Όχι, το χαμηλώνει τώρα. Ναι, πολύ πιο πάνω. Εντάξει, ο Πρέλεβιτς έχει βάλει κάτι τριποντάκια όμως όταν έχει γίνει μπάλα. Αυτό την έπρεπε. Τώρα δεν μιλάμε με ανθρώπους τώρα οι οποίοι φύγανε στο τέλος της καριέρας και πήγανε στην ΑΕΚ. Μην τα επιθυμείς βόλα. Πήγαν και στην Κίντερ Μπολόνια. Εντάξει. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άστο. Δεν μην πούμε μετά για τον άλλο πρόεδρο που πήγε και αυτό στην ΑΕΚ. Ούτε για τον Γκάλι θα πούμε. Ναι, στο τέλος καριέρας
του. Το διώξανε τον Γκάλι. Κάτι το διώξανε, κάποιο Μητρώδη. Όχι, να τα κάνετε πάλι. Πάλι θα μιλάτε ότι. Εδώ μιλάμε με πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή ξαφνικά ξύπνησε ένα ωραίο πρωινό και ενώ είχε πάρει κάποια λεφτά ο κ. Μητρώδη, παίρνει του Γιατζόγλου κόουτ από το Μητρώδη. Μα και τον αποφασίσαμε, αποφασίσαμε να αποχωρήσει από την ενεργό δράση γιατί σε θέλουμε. Μα και τον Πρέλεβιτς δεν, δεν είχε λεφτά να τον κρατήσει, δεν τον έδινε τα λεφτά ο Πάγκοτοκράτης. Θυμάμαι περίπτωση κορυφαία τώρα, τι μου θύμισες. Έχει κερδίσει ένας τύπος εκείνη την εποχή 13άριστο προπό μόνος του. Πολλά λεφτά ρε παιδί μου, ξέρω καμιά 200 εκατομμύρια. Και ήταν η εποχή που ο Πρέλεβιτς είναι να μείνω, να μην μείνω με τα λεφτά αυτά. Ναι. Και βγαίνει και λέει τι θα κάνεις με τα λεφτά. Τον έχουν βρει, εν τω μεταξύ είναι ο μοναδικός που δεν εξαφανίστηκε. Και λέει θα κάνεις με τα λεφτά, λέει θα πληρώσω λέει τον Μπρέλεβιτς, θα μείνει. Δεν ξέρω, ναι, άμα πήγε μετά η ΚΑΕ και του ζητούσε, δεν πήγε καν ΚΑΕ. Σουρωμένος θα ήταν, κανονικά. Εντάξει, ο άνθρωπος του είπε πάνω εν τη ρήμη του λόγου. Εγώ πιστεύω ότι πήγαν και τον βρήκανε κιόλας, ας πούμε, κανονικά, και του είπανε μεγάλες, δεν είπες ότι τα πληρώσεις. Ναι, τη θυμάμαι αυτή τη μυθική δήλωση τώρα. Πόσα έχεις να αποβερίξει, καλά. 1996 και 95 εκείνη τη εποχή. Δες τώρα. Ναι, καλά, πολύ ωραία. Δεν το ξέρω αυτό πραγματικά. Ναι, το θυμάμαι. Σαν μικρό παιδί το είχα δει και μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και λέω μπράβο, λέω δε ιδεολόγο. Καταρχήν, νικητή που τον βρήκαν οι κάμερε. Φαντάζομαι τώρα αυτό ο άνθρωπο δεν πρέπει να κράτησε τα λεφτά για παραπάνω από 6 μήνε. Τα ψηρίσανε. Σκορποχώρη που τα ψηρίσανε και δεν κατάλαβε πότε. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα όσον αφορά για τον τέτοιο, χωρί να θέλω να. Τρολάρο, επειδή υπάρχει ήδη διδικασμένο, ήδη ο Αβραάμ έκανε εμφάνιση. Άρα τώρα που ας πούμε ένας ηγέτης είναι στο κρεβάτι του πόνου, ποτέ δεν είναι αργά για το 14. Α, λες, γιατί όχι. Δεξί μπακ έπαιζε. Και τώρα το αμά τι μου θύμισε. Δεξί μπακ έπαιζε. Παρακελιά να πούμε για το Μιτσάρα το φίλο, αν και δεν ακούει. Ουχαμάν, ουχαμάν, Στάθης Παγίδης, ουχαμάν, τα λαχανικά χαλάν. Μάλιστα, να το βρούμε, να το βάλουμε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Στα τελάρα δε βαστάν και έτσι. Καλά περά κλαντάν. Έτσι, πιάστα να πάνε. Τσάω, τσάω, τσάω. Μιας και πιάσαμε τώρα πώς, πώς κάνουμε την αναγωγή από το ποδόσφαιρο, πηγαίνουμε στο μπάσκετ. Έχουμε και play-off που είναι στο μαχικό κόσμο του NBA που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και αρκετός κόσμος είπαμε φέτος, ούτως ή άλλως με την παρουσία του Γιάννη στους Bucks και με την προοπτική που έχει το Milwaukee να προχωρήσει, φουντώνει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον. Νωρίς, κάθε 3 ώρα ήταν το παιχνίδι. Οι Sixers επικράτησαν πολύ εύκολα τον Nets, από τους οποίους είχαν ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι. Οι Nets πάσανε την έδρα 145-123. Αυτή την ώρα αγωνίζονται οι Warriors με τους Clippers. Δεύτερη περίοδο το παιχνίδι είναι 46-35. Ήθελα να ξέρω το συνδρομητικό γιατί δεν δείχνει. Τι το πληρώνουμε εδώ να πούμε στον Λίμπερο. Δεν δείχνει τα play-off. Αναγκαζόμαστε να μπαίνουμε streaming και να τα παρακολουθούμε. Εν τω μεταξύ, το κορυφαίο που έμαθα και δεν το ήξερα, ο κόσμος γενικά τώρα αρχίζει σιγά σιγά μαζεύεται και θα έχει και προβολές. Δηλαδή, αυτό όταν προχωράνε οι Bucks, θα δεις ότι θα δείχνουν καφέ το βράδυ. Με σημαίες και. Ναι, θα είναι ανοιχτά για να. Εντάξει, σίγουρα είναι ας πούμε, το Wonder Goal που το κάνει αυτό χρόνια, ρε παιδί μου, εδώ στα Λαδάδικα. Που είναι αρρωστά και με το NBA και κάθονται και βλέπουν τους τελικούς ανεξαρτήτου παρουσίας. Πιστεύω ότι τώρα, ας πούμε, δηλαδή, άμα πάνε οι τουλάχιστον τελικούς περιφέρειας και πόσο μάλλον και τελικούς πρωταθλήματος, θα βλέπεις κανονικά ανοιχτά καφέ το βράδυ να δείχνουν τους αγώνες των Bucks και θα έχουν και κόσμο. Αλλά χθες Δευτέρα, ή μάλλον ξημερώματα Κυριακής, υπήρχε εδώ στη Θεσσαλονίκη πειράρια που έδειξε το Game of Thrones. Το είδες αυτό, με πληροφορήσαν, δεν το γνώριζα. Και ήταν και sold out. Το έδειξε μία τα ξημερώματα της Κυριακής και μία νομίζω χθες το βράδυ. Όλα κλεισμένα, τα πάντα. Μαζεύτηκε ο κόσμος δηλαδή σαν να βλέπει ένα παιχνίδι για να παρακολουθήσει Game of Thrones. Πέρα από όλο το υπόλοιπο, πρακτικά πώς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχεις με έναν βαθμό συγκέντρωσης, μια ησυχία για να παρακολουθείς τη σειρά. Εντάξει. Περνάς σερβιτόρες εκεί. Αλλά και φασαρία και ένας και αυτό και άποψη. Τώρα στον καθένα εξαρτάται το πόσο αρρωστάκι είσαι με μια σειρά. Πώς παίζεις έτσι μωρή καλύση. Έτσι. Μα υπήρχε στοίχημα, το ψάχνα χθες, οπότε μάλλον πρέπει να υπήρξε μια
σοβαρή εξέλιξη που αφαιρέσανε το στοίχημα. Ποιο θα κάτσει, λέει, στον θρόνο, ποιο θα σκοτωθεί. Το έκλεισε. Το κλείσανε, το κλείσανε. Οπότε ρε παιδί μου, προφανώ υπήρχε μια. Τώρα μην κάνουμε και spoiler για αυτού. Ναι. Αλλά δεν το έχουμε δει κιόλα. Εγώ δεν έχω ιδέα. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αλλά κανονικά να είναι ο άλλο, α πούμε, να λέει παίζω, ξέρω εγώ, Κιτζερμπιλίγκη, Νέντ Σταρκ και γκολ να πούμε, ξέρω εγώ, Σπάρτη Χαραβιακό. Εντάξει, είναι από τα σημεία των καιρών. Λίμπερο ακούτε στους 107,4, τρίτη 16 του μηνού. Μια πειραρία δεν έβαλε Λίμπερο να... Βάζει, ναι, πρέπει να μαζεύεται ο κόσμος να ακούει Λίμπερο, κανονικότατα τώρα. Έστω να μπουγατσατζίδικο. Αγίων λέει Λεωνίδη Χαρίσας. Πρώτη φορά Άγιος με ονοματεπώνυμο. Πόντιος κιόλας. Ναι, πόντιο, Βαλέρος Λεωνίδης. Αγίων λέει Λεωνίδη Χαρίσας, Νίκης Γαλήνης. Όλα είναι ονοματεπώνυμα. Καλίδας. Δύο ονόματα έχουμε. Μήπως πήγαν για Βαρκελόνη. Μήπως πήγαν για βουλευτές. Τίποτα εδώ ή όσοι οι Άγιοι αυτοί. Και Αγίας λέει Χιόνας είναι σήμερα. Εορτάζουνε. Ο Γαλινός, η Γαλήνη, η Νίκη. Η Καλής, η δεσίμωνα της Καλύσης είναι δηλαδή. Είναι λίγο Game of Thrones η ημέρα. Η Κάλη, η Καλίδα, η Καλία, η Καλίδα. Η Χιονία, η Χιονούλα, η Χιονίτσα και η Χιονάτη. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Είναι Διεθνής ημέρα κατά του θορύβου. Μάλλον σε εμάς θα αναφέρεται η συγκεκριμένη παγκόσμια ημέρα. Και παγκόσμια ημέρα φωνής. Όσο έχω φωνή θα... Αυτά δεν πάει μαζί όμως τώρα. Ναι, έλα μου ντε. Άκου λέει, λέει κάθε χρόνο 16 Απριλίου οι επαγγελματίες από το χώρο της υγείας που σχετίζονται με την φωνή. Οτορινοραλγκολόγοι, λογοπαθολόγοι, λογοθεραπευτές και όχι τραγουδιστέ και εκφωνητέ που και εμείς σχετιζόμαστε με τη φωνή, γιορτάζουν την Παγκόσμια Μέρα Φωνής και καλούν άνδρες και γυναίκες, νέους και ηλικιωμένους, να φροντίσουν την υγιεινή της φωνής τους. Η φωνή είναι μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ανθρωπίνου οργανισμού και μέσω αυτής τελείται το μεγαλύτερο μέρος καθημερινής μας επικοινωνίας. Δηλαδή το ότι παίρνουμε στον Λίμπερο και λέμε πήρα να πω για τον προηγούμενο. Αν πρέπει να την προσέχουμε για να έχουμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα. Καλώς τον αγαλώς τον. Καταρχήν από το τον κάνω πριν πιάσει τον πρέδρο του στόμα να το πλένει καλά. Έλα, μην αρχίσουμε τώρα, δεν είπε κάτι ρε εσύ. Όχι, όχι, πώς δεν είπε ρε φίλε. Πώς δεν είπε. Δηλαδή, ο πρέδρος αφιέρωσε τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Και θα τον στείλω εγώ στα Τάρταρα επειδή πήγε στην ΑΕΚ. Από την Κίτερ Μπολόνια, επειδή τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, τότε δεν τον πλήρωνε κανένας. Ναι, αυτό το είπα εγώ, εντάξει. Δεν τη γνώριζε την ιστορία, δεν το είπα, δεν την κακάω. Εντάξει, μην αρχίσουμε τώρα πάλι τα... Τώρα μην τρελαθούμε. Δηλαδή, πραγματικά ο Μπάνε αφιέρωσε τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Μέχρι και τώρα. Εντάξει, δεν το... Ναι, ασχολείται, αλλά δεν ήταν και ανιδιοτελώς. Εντάξει, μια χαρά εκατομμύρια. Η σημαία του Άρη που είναι, ρε φίλε. Ναι, μια χαρά του Άρη που είναι. Μια χαρά εκατομμύρια παίρνανε τότε, εντάξει, μην το... Ναι, δεν δε, λέω, ρε φίλε, μια χαρά εκατομμύρια παίρνανε. Αλλά και τώρα αφιέρωσε τη ζωή του στον ΠΑΟΚ, λέω. Δεν είναι μόνος ή μόνος απέκτης. Όχι μόνο σαν παίκτη. Σαν προπονητή, σαν διοίκηση. Ο Γκάλης πού είναι, ρε παιδιά. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να σώσει τον Άρη, πού είναι ο Γκάλης. Για να καταλάβουμε τώρα και τι λέμε, δηλαδή να μην συγκρίνουμε τα μεγέθη. Σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι. Ναι, τέλος πάντων. Που αγαπά τις ομάδες τους. Ο καθένας τέλος κάνει πάντων, τις επιλογές του, ρε παιδί μου. Εντάξει. Η ισοπαλία, Μπάμπη, δεν με πειράζει, σας χάναμε κιόλας. Το ότι χάσαμε το Βιερίνια, φίλε. Και το εντάξει, φάνηκε από την πρώτη στιγμή, δεν περίμενες να... δεν περιμέναμε καμιά ανακοίνωση να βγει, ξέραμε τι φανταζόμασταν όλοι. Καλά, ναι, δεν χρειαζόταν. Ναι, έχω την αίσθηση ότι είχε γίνει ένα μέρος της ζημιάς, ενδεχομένως το πρώτο γλίστριμα που είχε και του γύρισε εκεί το γόνατο. Εκεί ήταν στο άλλο πόδι. Στο άλλο πόδι ήταν. Ναι, όχι, δεν ήταν στο άλλο πόδι, στο ίδιο πόδι, στο αριστερό πόδι ήταν πάλι. Γιατί έκανε με το δεξί πόδι τάκλι και κόλλησε κάτω το αριστερό και εκεί. Και ήταν για το τελειωτικό το ότι πάτησε με όλη τη δύναμη πάνω στο αριστερό του πόδι. Όλα εκ του αποτέλεσμας. Τώρα λένε, ας πούμε, δηλαδή έχει, τώρα ασκείται κριτική γιατί δεν αποχώρησε στο 20 λεπτό. Όχι, όταν δεν ασκούνται γιατί. Ναι, όχι, ναι, αυτά δεν τα λέω. Γιατί ο ίδιος ο παίκτης, ναι. Ναι, ο ίδιος ο παίκτης όταν αισθάνεται καλά. Έτσι, γιατί αισθανόταν καλά ο Αντρέ και είπε ότι εντάξει, είμαι καλά, δεν. Οκ. Γιατί ο ισχυαστός μπορεί να έχει πάθει μια μέρη μια ζημιά, αλλά αν είναι 70-80% εντάξει, δεν μειώνει τίποτα. Αλλά αυτό είναι για μια στιγμή.
η άλλη στιγμή μπορεί να είναι καταστροφική. Ναι. Τέλος πάντων, γιατί δεν είμαστε. Καλά, εννοείται. Αλλά δεν, λέω, αν δεν έπαιζε αυτό το μάτς, θα βγαίνανε το 90% και θα λέγει γιατί δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι. Ναι, είναι το πιο κρίσιμο. Κατάλαβες. Αυτά δεν στέκομαι εκεί πέρα. Δεν στέκομαι εκεί πάντα. Αυτό απλά είναι. Δεν μπορούμε να μην σταθούμε στο χωράφι αυτό που θέλω να μου πούνε ότι έχει βελτιωθεί. Ναι, οκ, okay, έχει βελτιωθεί. Σε ένα γήπεδο που δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ πραγματικά. Mm-hmm. Περιμένει την μπάλα να σου στο πόδι και αφήσει. Πηδάει και περνάει από πάνω του. Βέβαια, εντάξει. Το επισημάναμε χθες το θέμα του αγωνιστικού χώρου, αλλά από την άλλη, τι να πούνε στις χαμηλότερες κατηγορίες εκεί που αγωνίζονται, ας πούμε, ποδοσφαιριστέ και παιδιά, ας πούμε. Χωρίς καν αυτό το επιτελείο που υπάρχει πίσω από τις επαγγελματικές ομάδες. Στις χαμηλότερες κατηγορίες. Mm. Δεν παίρνουν 1,5 και 2 εκατομμύρια ευρώ από τηλεοπτικά. Είναι εντάξει. Στις χαμηλότερες κατηγορίες ο άλλος, τώρα μην κάνουμε την αναγωγή, μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να τραυματιστεί και μείνει 6 μήνες χωρίς δουλειά, να καταστραφεί όλη η ζωή για πάντα. Να τον απολύσουν από τη δουλειά. Παίζοντας, ναι, ας πούμε, ποδόσφαιρο. Αυτό είναι θέμα ασφάλισης. Ναι, ναι, οι επιπτώσεις, ας πούμε, στον καθένα είναι προσωπικές. Ας πούμε, και το μέγεθος, δηλαδή, της, ναι, της ζημιάς είναι πολύ σχετική. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή, με το. Με το πόσο, ας πούμε, κοστολογείται ο καθένας. Η ζημιά, η ζημιά και η υγεία. Δεν είπα πόσο κοστολογείται ο κάθε παίκτης. Mm. Είπα παίρνουν 1,5-2 εκατομμύρια οι ομάδες από τα τηλεοπτικά τους. Mm. Βέβαια, έτσι, από τις χορηγίες, τις διαφημίσεις. Οφείλουν, πρέπει βέβαια, να τους επιβάλλεις. Ναι, να τους το επιβάλλεις. Mm. Ότι το γήπεδο σου είναι ακατάλληλο, έρθω να το ελέγξω τη βδομάδα πριν τον αγώνα. Και είναι ακατάλληλο, το παιχνίδι θα γίνει στην έδρα του αντιπάλου. Mm. Οφείλουν να έχουν, τις υποδομές. Έτσι, με όλα τα έσοδα υπέρ του αντιπάλου, mm, να δεις τι ωραία θα έχεις ένα γήπεδο, το χορτάρι σαν μια χαρά, να επενδύσεις 300-300.000 ευρώ, να κάνεις ένα χορτάρι ωραίο και να έχεις και τους επιστήμονες να το διατηρούν σε μια βέβαια, καλή κατάσταση. Μετά θα πάμε σε άλλο ζήτημα. Ποιος θα είναι αυτός που θα ορίζει το αν το γήπεδο είναι κατάλληλο ή όχι και. Θεωρητικά είναι διαιτητής. Απλά στην Ελλάδα έχουμε δεχθεί ότι υπάρχουν αυτά τα γήπεδα. Έτσι. Ναι. Δεν είναι. Κανονικά εδώ πέρα πρέπει, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η πολιτεία βάζει λεφτά στο προϊόν μέσω της ΕΡΤ, θα έπρεπε η ίδια, ούτως ή άλλως θα έπρεπε να επιβάλλει. Μα και τα γήπεδα είναι ουσιαστικά κρατικά λειτουργήσιμα. Ναι. Μην πάμε μακριά. Ναι. Ας πούμε ότι η Λάρης αυτή τη στιγμή έβγαινε Ευρώπη. Ναι. Θα έπαιξε αυτό το γήπεδο, θα της επιτρεπόταν να έρθει η ομάδα Europa League να παίξει αυτό το γήπεδο? Πιθανότατα όχι. Όχι πιθανότατα, γιατί πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Δεν θα ερχότανε. Θα τις έλεγε να δηλώσει άλλο γήπεδο. Ναι. Όχι, θα προέβαινε σε αντικατάσταση χλωοτάπητα και απαγαγιστρικά, όπως λέγονται αυτά, έργα, ας πούμε. Ναι. Άρα τι θες, πάρε την επιτροπή της ΟΕΦΑ. Είδα σε κάποια φάση, δεν ξέρω, υπήρχε ένα πλάνο, ας πούμε, που εκεί κοντά στους πάγκους έγινε ένα κοντινό και είχε μια τεράστια λακκούβα, ένα κρατήρα είχε μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν το παρατήρησε κανείς αυτό. Yeah. Πάνω στο πάθος όλου του αγώνα και της προσμονής, τέλος πάντων, για το αποτέλεσμα, δεν εστίασε. Εγώ δεν άκουσα κάποιον. Μόνο εγώ στο καφενείο έλεγα, παιδιά, πως είναι έτσι το γήπεδο. Και να έρθει όλο το καφενείο Διογέννης να με δικαιώσει, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ πρωτάθλημα. Δεν εστίασε κανείς και δεν έκραξε κανείς το γήπεδο και δεν μίλησε κανείς για τον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό. Όχι, ήταν τραγικός, Μπάμπη. Ναι. Τελείωσε. Και αν. Για πες, Πασαλαστάς. Είναι χαρακτηριστική η φάση στο τέλος, τελευταία γιώμα που κάνει η σέντρα που κάνει ο Μάτος, που παίρνει την μπάλα και αντί να την στρώσει στον εαυτό του χαμηλά για να κάνει σωστή σέντρα, την κάνει με το γόνατο για να πάει ψηλά, μην και ευρύσει καμιά λακκούβα και του φύγει μπάλα. Ναι. Δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά αν ο Πάοκ έβαζε εκείνο, το έμπαινε κεφαλιά του Σβιντέρσκι, τώρα θα ήμασταν Ring of Fire, θα ήμασταν τι έγινε από τα διόδια, ας πούμε, από τη Λάρισα μέχρι εδώ. Και ουδείς θα είχε ασχοληθεί, διότι πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Εκ του αποτελέσματος κρίνουν όλα. Δεν ήταν το επιθυμητό για τον ΠΑΟ και τώρα όλοι σχολιάζουν για το γήπεδο. Αν είχε πάρει το πρωτάθλημα, ουδείς θα σκεφτόταν τις υποδομές και. Όχι, όχι, φίλε. Εγώ δεν τίθεται περίπτωση. Εντάξει. Απ' την αρχή το έβλεπα, το έλεγα. Ναι. Φοβόμουν τραυματισμό και όντως έγινε. Πάμπη, δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα θα μιλούσαμε ακόμα στο Λευκό Πύργο, θα είχε κόσμο. Τώρα θα φεύγανε. Δεν μπορείς να επενδύεις. Ναι. Σε μια ομάδα με παίκτες μεγάλης αξίας και να πηγαίνουν να παίρνουν στα γήπεδα του Λεβαδιακού, γιατί και η ρήξη του Τένοντα, ο Βέρμπλου, στο γήπεδο του Λεβαδιακού την έπαθε. Ναι. Το οποίο και εκείνο σε κακή κατάσταση.
Κατάλαβε, τι γίνεται. Αυτό όμως έχει να κάνει, δεν έχει να κάνει μόνο με τις ομάδες αυτές που διατηρούν αυτά τα γήπεδα. Mm. Έχει να κάνει με όλους, με τις ομάδες που τα ανέχονται. Τα ανέχονται, με την πολιτεία, που συμμετέχουν στην κοινοπραξία. Με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί οι ποδοσφαιριστές κατά τα άλλα είναι λαλίστατοι. Κάτι κατσουράνιδες και κάτι τέτοιο στο ψατ, ψαπ, πώς λέγονται αυτοί. Ναι. Για άλλα αυτά ζητήματα είναι λαλίστατοι. Αλλά για αυτό που αφορά και την ίδια του την υγεία και των συναδέλφων του την υγεία. Με αυτή τη λογική δεν θα γινόταν πρωτάθλημα γήπεδα. Ναι, αυτό λέμε, ότι πρέπει να μην επιτρέπονται τα παιχνίδια σε αυτά τα γήπεδα. Mm. Να τους επιβάλλεις ότι αρχή της χρονιάς ή αλλάζεις το χρονοτάπι σου και το κάνεις επίπεδο ευρωπαϊκού, ή κάθε φορά που κάθε εβδομάδα πριν τον αγώνα που θα ελέγχουμε το γήπεδο, το παιχνίδι θα γίνεται στην έδρα του αντιπάλου σου, ο οποίος έχει το κατάλληλο χρονοτάπι. Επίσης, βέβαια, για να, για να μην λέμε μόνο για τις άλλες ομάδες. Για να μην λέμε μόνο για τις άλλες ομάδες, έτσι. Ούτε και η Τούμπα είναι κατάλληλη. Δηλαδή, όχι, και δεν είναι για τους ποδοσφαιριστές, για τους θεατές. Δηλαδή, άμα πάρουμε τις υποδομές, πρέπει να τις πάρουμε γενικότερα. Σε κανένα γήπεδο δεν μπορείς να πλύνει του Καραϊσκάκη, ναι, ίσως δεν μπορείς να παρακολουθείς. Τούμπα είναι ένα γήπεδο του 1959. Αυτό ακριβώς. Δεν είναι, δεν πλήρει τις προϋποθέσεις. Ο χλωτάπητας αλλάζει. Το γήπεδο δεν μπορεί να αλλάξει. Πρέπει να φτιαχτεί καινούριο. Και να φτιαχτεί. Απλά λέω ότι όταν πάμε να μιλήσουμε για υποδομές, να μην κοιτάμε μόνο τον αλωνών τις υποδομές. Και η UEFA κάνετε στραβά μάτια τώρα εδώ που τα λέμε, ας πούμε. Βλέποντας... Ειδικά αυτό με τους διαδρόμους, τους εξόδους ασφαλείας και τέτοια, που κάθε φορά μπαίνουν άνθρωποι από την εταιρεία Security με πορτοκαλί γυλαίκα για να φαίνεται ότι υπάρχει διάδρομος. Στα μάτια τα ελληνικά δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ναι, μιλάμε για ένα γήπεδο του 1959. Ναι. Δεν μπορείς πρέπει να το κρεμίσεις για να το κάνεις έτσι όπως πρέπει να είναι. Αν μιλήσουμε για υποδομές, να μην κοιτάμε μόνο τον αλωνών της υποδομές. Έτσι. Γενικότερα υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρόβλημα. Εδώ και μιλάμε όμως για μια υποδομή τώρα, η οποία δεν παίζει ρόλο η ηλικία του γηπέδου. Φτιάχνεις τον χλωτάπι, μετά και τελείως. Ναι, δεν είναι τόσο. Ο Άρης δηλαδή που ήταν χωράφι το γήπεδό του, πραγματικό χωράφι, και ο Ερέρα είπε ότι αυτό δεν είναι γήπεδο για να παίξουμε μπάλα, φτιάξε το. Δανείστηκε λεφτά ο Κάρι και το έφτιαξε, ρε φίλε. Έγινε, σε χαιρετούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, ξεπεράσαμε ο λίγο τις 6.30 όπου πραγματοποιούμε το καθιερωμένο διαλυματάκι μας. Πάμε να κάνουμε τη μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε δυναμικά. Θέματα υποδομών σήμερα, σαν εκπομπή πεχοδέ. Νιώθω Σπίρτζης. Έχουμε υπουργεία, πια, όχι, είναι... Είδες ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε. Όχι, όχι. Με την άδεια για τα πυροτεχνήματα από το Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είχε έρθει Υπουργείο Υποδομών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Για ποια πυροτεχνήματα? Αυτά που θα πετάξει ο ΠΑΟΚ την Κυριακή στη Φιέστα. Κράτα το, άμα την επιστροφή θα ομιλήσουμε και γι' αυτό, δεν έχω ιδέα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή στον Λίμπερο 107,4 στο πρωινό της 16ης του Απρίλη. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 231-0287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Μου έλεγες λοιπόν, Αναστάση, για ένα έγγραφο που κυκλοφόρησε. Υπάρχει ένα έγγραφο, ναι, το οποίο... Ναι. Ξέχασα να το ψάξω το διάλειμμα. Γιατί κάνουμε δουλίτσα εδώ. Εννοείται. Το οποίο έγραφε πάνω Υπουργείο Υποδομών, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και έλεγε από κάτω την απόφαση που έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ επιτρέπεται να προβεί σε ρήψη πυροτεχνημάτων για 10 λεπτά. Ναι. Από την ταράτσα του γυμνασίου θα είναι εκεί η εκτόξευση και από το, και έξω από το γήπεδο της Τούμπας. Και ναι, μέσα από το γήπεδο αλλά και από την ταράτσα, ναι, του γυμνασίου. Ναι, 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 ναι. Με την προϋπόθεση ότι 10 λεπτά πριν θα πάρει τηλέφωνο κάποιος στον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Μακεδονία, ναι, ναι, για να ενημερώσει ότι οι παιδιά θα πετάξουν πυροτεχνήματα να διασφαλιστούν η ασφάλεια των πτήσεων. Αλήθεια. Ναι, ναι. Τίθεται τέτοιο ζήτημα, δηλαδή. Άκου τώρα. Να το βρήκα. Ναι, επιπτώσει. Για διάβασα. Δεν ιδέα δεν είχα αυτό. Λοιπόν, Ελληνική Δημοκρατία. Ναι, Θεσσαλονίκη, ναι. 15 Απριλίου 2019. Ναι. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Ναι. Και λέει: θέμα. Ναι. Έγκριση καύσης πυροτεχνημάτων. Ναι. Εγκρίνεται η καύση πυροτεχνημάτων την Κυριακή 21 Απριλίου 2019 από τις 9 και ως τις 10.30 διαρκείας 5 λεπτών. Ναι. Η ρήψη θα γίνει από την ταράτσα του δεύτερου γυμνασίου Άνω Τούμπας και μέσα από το γήπεδο του σταδίου του ΠΑΟΚ. Ναι. Τα πυροτεχνήματα θα ανέλθουν σε ύψος 150 μέτρων από το σημείο εκτόξευσης. 2. Η άδεια αναφέρεται μόνο στην ασφάλεια των πτήσεων στη ζώνη κυκλοφορίας του αεροδρομίου Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο αρμόδιος πυροτεχνουργός 10 λεπτά πριν την έναρξη της καύσης και μετά το πέρας αυτής να επικοινωνήσει με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Μακεδονία, λέει και το τηλέφωνο, και εναλλακτικά στο τηλέφωνο για τη σχετική έγκριση. Λοιπόν, υπογεγραμμένο από κάτω κτλ. Αν ακούει ο ξάδερφος Ηλίας να μας πάρει τηλέφωνο και να μας ενημερώσει για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι πρώτη φορά το ακούω ότι για να πετάξεις πυροτεχνήματα χρειάζεται
Προφανώς πυροτεχνήματα που βρίσκονται μέσα στην εμβέλεια των πτήσεων. Γιατί πάνω από το γήπεδο της Τούμπας πετάνε αεροπλάνα, ναι, ξιστά σχεδόν. Έχω πετάξει και έχω δει πάω Ηρακλής, να πούμε. Ξιστά, φαινότανε ρε παιδί μου, κανονικά. Και επίσης είναι και σε ύψος 150 μέτρων. Οπότε... θα είναι καλά τα πυροτεχνήματα. Δεν ξέρω πόσα πόδια είναι αυτά, αλλά. Αλλά άντε να πεις, ας πούμε, τα υπόλοιπα τα παουξάκια θα πετάνε από τις άλλες ταράτσες από δίπλα. Από το ένα, από το αυτό. Αλλά λέει από τις 9 μέχρι και τις 10.30. Και είναι για την 21η Απριλίου. Αυτό βγήκε πριν από το μάτς της Λάρισα. 15 Απριλίου, δηλαδή χθες. Χθες. Ναι, όχι, γιατί τώρα τίθεται ζήτημα ότι αυτή την Κυριακή, σύμφωνα με τα όσα διαραίων και τα όσα έχει πει και ο ίδιος ο Ιβάν, ότι ξεχάστε τα πανηγύρια, προέχει το αγωνιστικό. Ο ΠΑΟΚ να εξασφαλίσει έστω τον ένα βαθμό που θα τον οδηγήσει και στη μαθηματική κατάρτιση του πρωταθλήματος και οι φιέστες μπορεί να περιμένουν. Διότι σαν να υπάρχει έτσι μια ισοστρέφη ότι αυτά τα πανηγύρια λίγο μας φάγανε. Η υπερβολική σιγουριά ή η υπερβολική προσμονή, ας πούμε, και οδήγησε την ομάδα εδώ που την οδήγησε. Εντάξει, αυτά τα ζητήματα μετά από τόσα χρόνια δεν μπορείς να. Και από την άλλη, ναι, γιατί τώρα αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, μια εντός αγωγικών σύγκρουση ότι υπάρχει μια τάση που λέει ότι δεν έπρεπε, ρε παιδί μου, να το διαχειριστούμε έτσι το παιχνίδι, να πάμε με την πανοκρουσίες κτλ. Και υπάρχει και μια άλλη τάση ότι δεν μπορείς να τη θασεύσεις όλη αυτή τη φλόγα που υπάρχει. Και τον πόθο της προσμονής. Και πώς να το κάνεις. Αλλά δεν ξέρω, ο υπεύθυνος 10 λεπτά πριν πρέπει να πάρει το τηλεφωνάκι. Άντε, άμα είναι και αυτός, ας πούμε. Και βάλει κανένα γκολ λεβαδιακός. Και εμένα ο υπεύθυνος και αυτός. Και να ξεχάσει να πάρει τηλέφωνο. Αλλά εγώ έχω και ένα άλλο ερώτημα. Και άντε γίνεται αυτό για 10 λεπτά. Ναι. Ο πύργος ελέγχου τι θα κάνει. Θα λες τα αεροπλάνα πάντα το Χαλκιδική. Στρίψτε το λίγο δεξιά. Αδερφέ, φέρ το από κάτω γιατί από εκεί έχει κίνηση. Και άμα είναι κανένα παοξής πιλότος και θέλει να δει τη φιέστα, γιατί όπως είπαμε, τα πολύ θα έχετε πετάξει πάνω από την Τούμπα. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πετάξετε πάνω από παιχνίδι. Για να δείτε πόσο κοντά είναι το γήπεδο και πόσο. Δηλαδή σχεδόν βλέπεις μάτς. Άμα το κρατήσει λίγο εκεί στα τέτοια, βλέπεις ρε παιδί μου. Αδερφέ, βάλε νεκρά. Βλέπεις το παιχνίδι. Κάθε λίγο έτσι να μπορεί να το κάνεις, ας πούμε, και μια πτήση τουριστική. Πώς είναι αυτό το Seaside, το λεωφορείο, το διόραφο. Σωστό. Που κυκλοφορεί στο ιστορικό κέντρο της πόλης και πάντα μπλοκάρει. αυτό είναι το αγαπημένο μου. Θέλω να το πάρω κάποτε. Πραγματικά. Εγώ το έχω πάρει. Το έχεις πάρει. Ναι, ναι. Εντάξει. Και καλά για ξενάγηση την ξαδέρφη μου και μια φίλη της που ήταν τη Γερμανία. Ναι. Έχουν πάει σε όλες τις πόλεις αυτές. Ναι. Και τα είχαν πάρει όλα αυτά τα λεωφορεία, τέλος πάντων. Αλλά άλλη εμπειρία. Άλλη εμπειρία. Να κολλήσεις στην Ερμού. Να πλακώνονται. Να πλακώνονται οι οδηγοί. Ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό το λεωφορείο. Και όπως μου είπες, ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν είναι το συγκεκριμένο. Υπάρχουν αρκετά που κάνουν. Ναι, μπορεί να βάψαμε ένα σπρώμα. Ναι. Πάντως υπήρχε, είχα διαβάσει ότι ο ΠΑΟΚ θα έμπαινε με ανοιχτό λεωφορείο στην πόλη σε περίπτωση νίκης στη Λάρισα. Και πώς θα έμπαινε με αυτή τη βροχή, δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Εγώ τα άπα αυτά τα πράγματα. Δεν γινόταν. Ενώ από ό,τι δείχνει τώρα εδώ η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, την Κυριακή δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω γιατί ο Σάκης ο Αρναούτογλου τώρα που κατεβαίνει ευρωβουλευτής δεν κάνει προβλέψεις. Γιατί υπάρχει ασυμβιβαστό. Όχι, αλλά μάλλον δεν έχει χρόνο, ξέρω εγώ. Ότι... Συνήθως όταν υπήρχε σοβαρό γεγονός έγραφε στο Facebook και για εκείνη την ώρα όποιος θέλει να πανηγυρίσει σίγουρα, ή να πάει στον επιτάφιο, ας πούμε. Σίγουρα επειδή εδώ το λόγο, επειδή το ακούει ο κόσμος, θα απεμφυθεί κάποιος στο Σάκη τον Αρναούτογλου να μας δώσει. Να τα πει κάποιος, να μας δώσει αυτό. Γιατί υπάρχει και το άλλο το ζήτημα ότι με κακές καιρικές συνδίκες τα πυροτεχνήματα δεν μπορούν να υψωθούν στους εθέρες της πόλεως. Ούτως ή άλλως όλοι και το Instagram τα θέλαμε αυτά τώρα. Ναι. Οπότε δεν γίνονται με βροχή τώρα. Ναι, με πεσμένο Facebook. Γενικότερα όλη η Κυριακή ήταν πρόβλημα. Όλοι ήταν προβληματικοί. Ο Μπουτάρης είπε θα φωταγωγήσει την πόλη σε ασπρό μαύρο χρώμα. Ναι. Αυτό δεν το είπε ο Μπουτάρης. Ναι. Ο Μπουτάρης είπε το μέχρι θα φωταγωγήσει την πόλη. Το σε ασπρό μαύρο χρώμα, ναι, το είπε ο λαός του ΠΑΟΚ στα σχόλια κάτω από αυτά τα πράγματα. Ασπρό, πώς μπορεί να φωταγωγήσει. Εντάξει, το άσπρο μαύρο πώς. Δεν ξέρουμε τώρα, ο λαός του ΠΑΟΚ σε αυτά τα ζητήματα μπορεί να. Μια τεχνοτροπία, ένα βιτρό, ξέρω εγώ. Κάτι. Υπάρχουν ζητήματα και. Θα λυθούν νομίζω αυτή την Κυριακή, θα ξεκαθαρίσουν. Επίσης ένα άλλο ζήτημα που θίξαμε χθες επιδερμικά όσον αφορά το τρόπο διαχείρισης των πανηγυριών ήταν, μάλλον χθες δεν υπήρχε τόσο πολύ το έντονο, ότι καταρχήν είχαν πάει καντίνες και είχαν στηθεί ήδη στο Λευκό Πύργο. Εντάξει, αυτά έχουν γίνει και άλλες φορές. Έχουν γίνει. Αλλά τώρα η δικιά μου σκέψη είναι για την Κυριακή. Πώς... Οι καντίνες θα καλύψουν την μεγάλη ζήτηση. Αφενός υπάρχουν οι συγκεκριμένες γύρω στις 60 που βρίσκονται. Δεν θα είναι καμιά 50-60 περιμετρικά της Τούμπας. Θα φύγουν από το σημείο εκείνο, να ακολουθήσουν τα πανηγύρια, να πάνε στην Τούμπα. Θα πάνε πιο μπροστά, θα στηθούν κάποιες εκεί.
Λογικά υπάρχουν κανόνες εμπλοκής. Θα δοθούν φυλαπορίες. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Επιστράτευση. Και θα ήθελα δηλαδή, είναι και νωρίς, δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα καμιά υπηρεσία. Μία ήταν αυτό με την πολιτική αεροπορία που θέλουμε να πάρουμε και μία άλλη το εμπορικό επιμελητήριο. Ποιοι καθορίζουν με τις άδειες, να δούμε πόσες καντίνες υπάρχουν στην πόλη. Ένα σωστό ρεπορτάζ. Ναι. Δεν ξέρουμε πόσες υπάρχουν και αν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, ξέρω εγώ, 30 στο Λευκό Πύργο και 60 ας πούμε στο. Να σπάσει έτσι η δύναμη. Ναι, και 60 ναι. Στην Τούμπα. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που ανακύπτει από το ότι την Κυριακή εν τέλει θα υπάρξει η, όχι η φιέστα, αλλά θα υπάρξει αυτό το ξέσπασμα του λαού που θα κατεβεί στον Λευκό Πύργο. Διότι αν κατέβαινε τώρα την Κυριακή, μετά η επόμενη θα ήταν πιο light. Ναι, θα ήταν. Αλλά σκέφτομαι το εξής τώρα. Αν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ στη Λάρισα, την Κυριακή θα είχαμε και απονομή. Τώρα θα έχει απονομή που δεν το έχουμε πάρει μαθηματικά πριν ομάδα. Νομίζω πως όχι. Κανείς δεν έχει καταλάβει άρα τι γίνεται. Άρα πότε θα σηκώσουμε την κούπα. Ενελθέτω χρόνο. Όπως το NBA που το δαχτυλίδι το παίρνουν την επόμενη χρονιά. Ναι, δεν είμαστε εδώ πρέιμερ που υπάρχουν, ας πούμε. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει. Ένα κύπελο σε κάθε. Ένα κύπελο σε κάθε γήπεδο και αυτά. Εντάξει, εν προκειμένου. Αυτό το τρόλ προχθές στο Anfield τι ήταν πάλι. Ποιο, τι. Που κάνανε, παρουσίασαν τον νέο τρόπο της Premier League στο Anfield. Στο Anfield. Ότι δείτε το πριν το κατεβάσουν. Κάπως έτσι ήταν το ζήτημα. Αυτά και άλλα πολλά σημαντικά ζητήματα, κυρίες και κύριοι, που θα ακούσετε μόνο στο λόγο επειδή, διότι εδώ βλέπουμε πίσω από τα. Πίσω από τις γραμμές, πίσω από τα πεπραγμένα, πίσω από τα καθιερωμένα. Και μιας και λέγαμε για απώλειες όσον αφορά το σωματείο του ΠΑΟΚ, φεύγει λέει ο Χατσερίδης. Αυτό που το βάζει, γιατί δεν μιλάτε για τις απώλειες. Να πάρει ένα στον πύργο ελέγχου, μην τυχόν και δεν προσγειωθεί το αεροπλάνο του. Μην πετάξετε πυροτεχνήματα και μείνει εδώ, ή αν έχει ο Μίχλι, και ο δικός. Απόγευμα να φύγει. Με την Bentley του Μπερμπάτοφ, ας πούμε, πως πάει ο δικός μέσω Βουλγαρίας και Σόφιας και πετάξει από εκεί. Όπου θέλει. Και πιο φθηνές. Ναι, βλέπω εδώ, γιατί είδα ένα άρθρο. Ο Χατσερίδης, ο οποίος έτσι πως τον βλέπω, ας πούμε, σε αυτή τη φωτογραφία που παρακολουθεί στο ΠΑΟΚ 24, μοιάζει και λίγο τον Κατσουράνη. Έχει το κάνει. Για προσεξέ το. Από αυτό το ετούτο, από αυτό το προφίλ. Συμφωνία λέει για ομαλή αποχώρηση του Ουκρανού αμυντικού. Σαν να μιλάμε τώρα εδώ, ήρθαν οι βάσεις, ας πούμε, της Κριμαίας. Δεν μπορείς να του πάρουμε κανένα γόνατο, ξέρω, σαν την Κριμαία. Γιατί σημαίνει ομαλή αποχώρηση. Όπω ναι, όντως κατσουρανίζει εδώ πέρα. Να αφήσει βαμμένο το σπίτι, ξέρω εγώ. Να πάρει τα λεφτά της εγγύησης. Η ιστορία του στον ΠΑΟΚ είναι γνωστή. Και έχει σχολιαστεί πολλές φορές το θέμα με τον Χατσερίδη. Δεν είναι τι έγινε, αλλά τι θα γίνει από εδώ και πέρα, λέει το ρεπορτάζ. Με βάση τις πληροφορίες του ΠΑΟΚ 24, η πλευρά του ΠΑΟΚ και αυτή του ποδοσφαιριστή έχουν ήδη συζητήσει και συμφωνήσει για την αποχώρηση του παίκτη κατά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Χατσερίδης, που δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα όλη τη χρονιά από το ότι δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή, μόλις 11 οι συμμετοχές του και 758 λεπτά αγωνιστικά. Δασανιστικά, δεν επιθυμεί, λέει, να καθίσει στο συμβόλαιό του και κάπως έτσι έχουν γίνει επαφές για λύση συνεργασίας που δεν φαίνεται ότι θα στοιχίσει και ιδιαίτερα. Αυτό λέει που μένει να ολοκληρωθούν οι αγώνες και μετά να σκοπηθούν. Όλα έχουν ήδη συζητηθεί. Θα σηκώσει κούπα ο Χατσερίδη. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί δεν θες ούτε αυτό, ρε παιδί μου, ναι, ο άνθρωπος. Α πάρει μόνο. Εντάξει, σημαίνει. Βασικά, μισό λεπτό. Έχει εκλογές στην Ουκρανία, πάει ψηφίσει. Την 21η Απριλίου. Δεν ξέρω, τώρα μια από τις επόμενες Κυριακές για την debate. Ναι. Καταρχήν είναι εδώ. Επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Κανείς δεν ξέρει το τι γίνεται. Ας πάρουμε τον πύργο ελέγχου να μας πληροφορήσει κάποιος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Αγόρι μου. Από τον πύργο ελέγχου. Ήρθε ο άνθρωπος από τα ουράνια να μας μιλήσει. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά. Καλά, μωρέ, καλά. Γιατί ρε το λες έτσι βαριά να στενάζεις και ξεφυσάς. Πριν τρία τέταρτα ξεφυσά. Α, μάλιστα. Πριν ένα ημίχρονο. Και ακόμη δεν μπόρεσες να συνέδεις. Δεν είπες κανένα καφεδάκι έτσι να στανιάρεις. Γιατί τόσο νωρίς. Νωρίς ξεφυσά 6 και 20. Δεν είχες ύπνο. Τι ώρα κοιμήθηκες το βράδυ. Καθιστό κοιμήθηκα. Καθιστό. Στις καρέκλες, μάλιστα. Λογικό. Δυσκολεύτηκε. Θα σου πω κάτι. Για πες. Έπαιζε η Λάρισα με τον ΠΑΟ. Ναι, πού το μάθες αυτό. Έμαθα, αλλά δεν υπήρχε κόσμο. Το περίμενα το τρένο που ανέβαινα τη Θεσσαλονίκη, δεν είδα κόσμο. Ναι. Απαγορεύτηκε. Ναι. Πάνε στο γηπεδό. Απαγορεύτηκε, ναι. Δεν ήταν επιτρεπτή η οργανωμένη μετακίνηση οπαδών. Α, δεν πήγαν τελικά, Ναι, γιατί το τρένο περνάει μέσα από τη Λάρισα. Γι' αυτό ίσως ο φίλος μας ο Πάφη είχε το ρεπορτάζ, μάλιστα.
Μπράβο, μας εντυπωσιάζεις. Τι να κάνουμε, να εδώ. Ησυχία, το πρωί. Η Μεγάλη Τρίτη. Μεγάλη Τρίτη, τι κάνεις. Μεγάλη Τρίτη, δεν είναι 23, στην επόμενη. Μάλλον, ξέρω εγώ. Γιατί, νομίζω, τι θα γίνει. Τότε που θα πέσει το παραδάκι του παράδε. Δεν θα πέσει, γιατί Μεγάλη Τρίτη, η Δύο Νυμφίος έρχεται μαζί με τον Παρά. Τι, θα έρθει η Νονά, ναι, και θα σου δώσει λαμπάδα και λεφτά. Τι θα γίνει τη Μεγάλη Τρίτη. Τι να κάνουμε, λίγα λεφτά δίνουμε, δεν μας δίνει πολλά. Αχ, κρίμα. Θα έπρεπε περισσότερα. Θα έπρεπε περισσότερα. Τι κάνεις, ποιος είναι μαζί σου. Ο Αναστάσης, ο φίλος σου. Πάει ο Αναστάσης, κάθε μέρα εκεί είναι. Θέλετε και κάνει μια γυναίκα όλο όσο Αναστάσης. Επιτέλους γυρίσαμε στα παλιά. Ναι, ο Μπάτμαν θέλει πάνελ με, όχι με. Και κάθε κατάλαβες την κυριολεξία. Να σου πω κάτι. Να μου πεις κάτι. Να φύγω. Όχι να φύγει, εσύ δεν θα φύγεις απευθεία. Απευθείας, μάλιστα. Κάποια στιγμή μπορεί να περάσεις εδώ κάποια στιγμή. Να περάσεις, να με δεις ρε παιδί μου. Φέρει και κανένα τσουρέκι, κανένα πασχαλινό. Το ασανσέρ. Παίζεται και δεν παίζεται, το ρισκάρεις λίγο. Τι δεν δουλεύει. Δουλεύει, αλλά ως πότε δεν ξέρουμε. Τώρα που θα ανεβώ εγώ μπορεί να χαλάσει πάλι. Εντάξει, ναι, να ξέρεις. 199 το τηλέφωνο της πυροσβεστικής και μην ανησυχείς. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε. Φιλιά, για την κέρια παρέμβαση του φίλου μας του Πάφη. Λέει λίγα τα λεφτά που λαμβάνει και αυτές τις ημέρες. Τη Μεγάλη Τρίτη έχει πληρωμές κάτι. Προφανώς επιδόματα, συντάξεις, αυτά πάντα μας ενημερώνει ο οικονομικός μας αναλυτής. Ο αυτιάς. Ναι. Οπότε θα κάνει ο κόσμος έτσι ωραία μεγάλη εβδομάδα να πάρει τις λαμπάδες του, τα δώρα του, το έτσι και το αυτό. Κορυφαία διαφήμιση του Γαϊτάνου. Όχι του Γαϊτάνου, Γιώργος Μήνος, καλύτερη. Τώρα νομίζω ότι έχει γίνει και πανελλήνιας εμβέλειας. Τον βλέπω να παίζει στην επόμενη καμπάνια της γνωστής εταιρείας που πραγματοποιεί αυτού του είδους τις διαφημίσεις. Θα μπορούσε. Φέτος τον αξιοποίησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Και την άκουσες διαφήμιση. Όχι. Καλά, ρε, δεν άκουσες εδώ Λίμπερο τον νέο. Παίζει όλα τα ράδια. Δεν έχει ακούσει Γιώργο Μήνο στην κορυφαία διαφήμιση. Τέλος πάντων, ναι. Για την μπουτίκ. Ναι, για τις λαμπάδες, τι πρέπει να πάρουν τα παιδιά, αυτά και τέτοια. Ας μην κάνουμε διαφήμιση στη διαφήμιση, αλλά τι να κάνουμε. Θα ακούσω, τι δω. Αγαπάμε Γιώργο Μήνο ούτως ή άλλως. Αυτά τα ολίγα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα δρόμενα και τα τεκτενόμενα στο στρατόπεδο του Δικεφάλου, που μοχθεί να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, αλλά έχει μουδιάσει, όπως είπαμε, από την απώλεια του αρχηγού του και του MVP του πρωταθλήματος. Έχουμε MVP τίτλο, έχουμε, δεν έχουμε. Κατά τα πρότυπα, ας πούμε, του NBA, πώς λέμε τώρα, Harden και Γιάννης. Τώρα παίζει δηλαδή Φορτούνης και Γερίνια. Αυτός είναι, δεν ξέρω, γιατί τίθεται αυτό το ζήτημα, συζητιέται αν το πάρει. Καλά, εντάξει, ναι. Αυτοί εκεί κάτω ναι, θα αυτό. Βρούνε κάτι τώρα εκεί να. Μ' αρέσει όταν αυτά τα κάτω και τα τέτοια. Ναι, τώρα ναι. Βάζουν τα περισσότερα. Βάζουν 5 γκολ τώρα τις τελευταίες 3 αγωνιστικές και σε κάθε. Πρώτο στα γκολ, πρώτο στα εισιτήρια, πρώτο στο δεύτερο γύρο. Ποια είναι μια ιδέα, πρώτο στις καρδιές μας. Γιατί πρώτο αυτά. Τόσα χρόνια δεν είναι. Αυτό δεν ήταν η αφήγηση και εδώ στην πόλη. Εμείς το πρώτο στα γκολ δεν το έχουμε πει ποτέ, ίσως γιατί δεν συνέβη. Δεν συνέβη. Ίσως γιατί δεν συνέβη. Γι' αυτό. Μάλιστα, καλημέρα στην Γραμμούλα. Ναι, αλλά έχουν αθηναϊκές πινακίδες. Έτσι. Prodigy. Τι κάνεις, αγόρι μου. Επιτέλους σας ακούω. Μετά από 2 εβδομάδες επεστρέψαμε στην. Βασανιστικές εβδομάδες χωρίς εσάς. Ναι, και σ' αρέσει, δηλαδή, σ' αρέσει να δουλεύεις περισσότερο βράδυ, ε. Μ' αρέσει, θα μπορούσα να δούλευα μόνο βράδυ. Αλήθεια το λες αυτό. Ναι, ναι, φυσικά. 100% θα το υπόγραφα με τα δύο χέρια και χωρίς με αυξημένες τις απόλαδες. Γιατί? Το βραδινό ξέρεις είναι πάει λίγο παραπάνω, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Έχεις πιο ησυχία. Βέβαια, ξέρεις πως είναι. Είναι σημαντικό, ναι, ησυχία στον χώρο, στον εργασιακό σου χώρο. Να μην έχεις από πάνω. Ναι, σαν το στρατό είναι ρε παιδί μου, ένα πράγμα να είσαι μέσα Σαββατοκύριακο. Ναι, μεν ήταν οδυνηρό γιατί δεν έβγαινες, αλλά έχεις την ησυχία σου. Δυνατό. Έτσι, καλή σύγκριση. Το βρήκα, το πέτυχα. Έκανε, ναι. Ο παραλληλισμός ήταν για να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι. Ναι, να καταλάβει και ο απλός λαός. Γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει δουλέψει ποτέ βράδυ. Δεν μπορεί να γνωρίζει ποιο είναι το συνέστημα. Ναι, σωστά, έτσι. Τώρα πάλι εγώ ήθελα κάτι να πω, αλλά το ξέχασα. Είναι κλασικό φαινόμενο όταν είστε καλά πάντως, εντάξει, όλοι είναι απαρόντες, είχαμε καμιά απώλεια, τίποτα. Φεύγουν. Ο ένας μετά τον άλλον υποβάλλει την παρέτησή του από ακροατής στην εκπομπή, έχεις χάσει τρομερά επεισόδια.
στα ίσα τώρα. Ναι, ναι, και είναι ναι. δύο εβδομάδες τώρα, δεν σας άκουσα ούτε στο YouTube γιατί είχα και άλλες δουλειές. Έχεις χάσει εδώ. Φύγανε. Ναι, ναι, έχεις ναι, εντάξει, φύγανε όμως ρε παιδί μου γιατί εντάξει, δεν πήγαν εκεί ο θελός λόγω συνδικών. Ναι. Έχει γίνει χαμός, σου λέω. Αποχώρησε. Ναι, προσφυγές, τέτοια. Κοίτα να δεις. Ναι, είμαστε ΠΑΟΚ του 2005. Κανονικά. Θα γίνει και κατάληψη στα στέλια του λόγου. Επιτροπή σωτηρίας. Ναι, επιτροπή σωτηρίας, συναυλίες και τέτοια. Τρομερό. Τι να κάνουμε. Τρομερό. Συνεχίζουμε όμως. Είμαστε μάχημοι, ωραία και εξυπνητοί. Συνεχίζω να δημιουργώ καταστρέφοντας. Έτσι. Άντε, κλείνω, έχω γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα καθότι ολοκληρώσαμε και την πρώτη ώρα του Λόγο Επειδή. Μείνετε συντονισμένοι για την καταιγιστική μας δεύτερη. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μας επιφυλάξει. Θα τα πούμε όλα. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό της 16ης του Απρίλη. Τρίτη, μία εβδομάδα πριν την μεγάλη Τρίτη, όπως προανήγγειλε ο φίλος μας ο Πάβη, με αυτά και με αυτά έρχεται η μεγάλη εβδομάδα, η κατάνοιξη. Αλλά την κατάνοιξε και κυπελάκι μέσα, βέβαια ανώδυνα φέτος θα περάσει αυτό, αφού. Ναι, εντάξει, εδώ κάναμε μεγάλη Τετάρτη με ημιτελικό Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, και μεγάλη. Θυμάμαι τα παλιά τα χρόνια που λέγανε γιατί ορίζουν τα Final Four μεγάλη Τετάρτη στην Ορθόδοξη μεγάλη εβδομάδα. Υπήρχε τέτοια, τα παλιά τα χρόνια με τέτοια κουβέντα, αλλά αποκαταστήθηκε ας πούμε, το ζήτημα και είναι το Final Four προς το τέλος του. Σωστό θα έλεγα, διότι οι Ορθόδοξες χώρες είναι μπασκετομάνες. Έτσι, πέρυσι δεν είναι παραλίγο ας πούμε, να έχουμε. Δεν τα συζητούσαμε εδώ πέρα. Final Four Ορθοδοξίας, αν πηγαίνει ο Παναθηναϊκός. Α, ναι. Ναι, με ΤΣΣΚΑ, Παναθηναϊκό. Ποιος άλλος, δεν ήταν άλλο. Αυτοί οι δύο. Στην ομόδοξη, στο ομόδοξο. Φινέρ Μπαχτσέ δεν είχε που είναι πατριαρχείο. Στην ομόδοξη. Ξεχάσα... Βελιγράδι. Βελιγράδι, ναι, ξεχάσα. Μπράβο, ρε. Ξεχάσα εδώ. Γιατί ήταν. Ποια άλλη είχε συμμετάσχει πέρυσι, δεν θυμάμαι. Ξέρω καμιά Μακάμπη. Μακάμπη. Μια Ισπανικιά. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Και στους δύο. Γεια σου, Αναστάση. Καλημέρα. Τι γίνεται. Στέγνωσα και σε πείρα. Να, βρέχει έξω. Όχι ρε, από προχθές από το γήπεδο. Α, πήγες, Αγόρι. Λούτσα. Αγόρι. Είσαι ήρωας. Λουτσάες. Ναι. Ταμπλέτες καλμπονίτ παίρνουμε για να μην πιάσουν άλλα τα εστίνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Κάποια στιγμή σου είχα πετάξει κάτι, πήγες να το κάνεις θέμα και μετά το ξαναδιέκοψες. Ναι. Είχαμε μιλήσει για την Τρίτη, όπως είπε ο Πάφη, όχι τη μεγάλη Τρίτη, ναι. Την αμέσως μετά. Δύο εβδομάδες μετά. Mm. Και Αγίου Ανάμεσα. Το Αγίου Ανάμεσα, ναι, εκπομπές θα έχουμε. Τι, εμείς δεν φύγαμε ποτέ. Εδώ θα είμαστε. Κανονικά. Θα είσαι εκεί. Ναι. Μπορεί να είμαι και μόνος μου σε όλο το ράδιο. Δηλαδή δεν το βλέπω να έρχεται κανένας. Θα σου πω την αλήθεια, οπότε εντάξει. Δεν θα σε πιάσει, ας πούμε, πυρετός εκείνη την ημέρα. Όχι, ρε, τι, δεν είμαστε τέτοιοι. Στρατιώτης παράτακτου ραδιοφώνου. Έτσι, τι. Εδώ, 15 Αύγουστο, κάναμε 5 ώρες εκπομπή πέρυσι. Μάλλον παραμονή. Δευτέρα, πριν το 15 Αύγουστο. Εγώ πήγα μέσα στο δικό μου μπαμπί, το λέω. Μιχάλη, λέω, τι θα γίνει τώρα. Εδώ, το Αγίου ανάμεσα τι κάνουμε. Εδώ θέλω να καθίσω τώρα. Θα είμαι στο χωριό, λέω, με κατεβάζει τώρα για μια μέρα και εντάξει, θες να κάτσεις εσύ, μου λέει, και όλη η Ελλάδα. Έτσι ακριβώς. Σωστό και αυτό. Τα παλιά τα χρόνια δεν τίθεται το θέμα αυτό. Ναι, καθόταν η Ελλάδα τα παλιά τα χρόνια. Καλά, τα παλιά τα χρόνια επέστρεφαν μετά του Θωμά. Θυμάμαι ότι ήταν η κύριος επιστροφή των εκδρομέων που λέγανε. Άστα. Πάντως, εγώ και να μην μου έλεγε όχι εκείνη την ημέρα, σίγουρα κάτι θα είχα πυρετό τώρα μπαμπή. Κάτι θα με έπιανε. Πυρετό θα με έπιανε. Το στομάχι μου θα με έπιανε. Εδώ έχω έρθει με σπασμένο πόδι ρε και κάνα εκπομπές, ας πούμε. Έχουμε μετά τα live τώρα. Ευτυχώς που δούλευε το ασανσέρ, φαντάζομαι. Ναι, ναι, καλά. Με κίνδυνο να κλειστούμε στο ασανσέρ. Έχουμε ξεπεράσει αδειξότητες. Θα είσαι πάνω του Πάσχα δηλαδή. Ναι, ναι, χωριό. Με παίρνεις, μου στέλνεις και βρισκόμαστε. Εννοείται. Που συζητάμε ναι. Πάνω. Θα μιλήσουμε, είπαμε. Εάν δεν πες πάλι το Facebook, ναι. Να παρακαλάμε να μην έχουμε κανένα πέσει. Για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Έτσι έγινε. Φιλιά, καλημέρα. Αποχωρήσει τι είχαμε, για πες κάτι πήρε χθες αυτή. Μου σηκώθηκε αργά να σπονδύνω αμαρτία. Λοιπόν, σπυριδούλα έφυγε. Τι, έχουν φύγει από τα βαριά, τα blue chips. Assets. Ο φίλος μας ο Παοξής, ο Φευγάτος χθες.
Πασχάλης τι έπαθε. Δεν ξέρω, μας πήρε τηλέφωνο και προανήγγειλε την αποχώρησή του, ας πούμε. Ανήγγειλε, μάλλον όχι προανήγγειλε, ανήγγειλε. Διάσπαση. Το Λευτέρι το μαλώσαμε, δεν βγαίνει. Από τότε έχει ξανα... Όχι, ρε, δεν βγαίνει την Παρασκευή 600 φορές, αλλά δεν μας πήρε τώρα αυτές τις δύο μέρες, ας πούμε. Γενικότερα. Και άλλος κόσμος, και άλλος κόσμος. Συχνά αποχωρεί. Τώρα θα αρχίσει το μεταγραφικό μπαζάρι του. Πάρε εδώ, ρε παιδί. Όχι, θα κάνουμε μεταγραφές. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα βγούμε στην αγορά, κανονικά. Θα φέρουμε. Παίχτες CNN θα φέρουμε, ξέρω εγώ. Champions League, οτιδήποτε. Την καλημέρα μου σε όλους. Την καλημέρα ιδιαίτερα στη Μιχαλάρα το Φωτιάδη. Έτσι, έτσι. Να είστε καλά, όλοι. Γεια σου, γεια σου. Και είναι η μοναδική εκπομπή που ασχολείται περισσότερο με τους ακροατές της. Αυτό είναι. Η συμμετοχική δημοκρατία έχουμε εδώ. Corinthians. Corinthians, κανονικότατα. Μεσόκρατες εδώ στα μικρόφωνα. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Πήρα, Μπάπη, μου να σε επιβεβαιώσω. Θα ασχοληθώ με τους ακροατές. Ναι, για πες. Θα είμαι υπέρ τους. Δηλαδή θα αποσυρθώ από την εκπομπή, δεν θα ακούω δηλαδή. Έχετε μια φορά παίρνω και την εκπομπή. Άμα δεν επιστρέψει ο Λευτέρης και ο Πασχάλης, δεν γίνεται έχει εκπομπή. Δηλαδή. Τι είμαστε εμείς, τι είμαστε, τυποτένι είμαστε, ποταπί. Έτσι. Μα είναι το ντεκόρ, είναι το τέτοιο ρε παιδί μου. Η εκπομπή είχε και αυτό το χρώμα τώρα. Ναι. Είχα μάθει να ονειρεύομαι τις παραλίες της Αϊτής τώρα. Εντάξει, αλλά 600.000 φορές βέβαια από την άλλη. Το παράκανε λίγο. Ναι, με τα over 25,5 πήγαινες λίγο έτσι, ας πούμε, κουκουρούκου. Γινόταν και λίγο εφιάλτης από όλο. Ναι, 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 ναι. Αλλά εντάξει, η ζωή έχει το άσπρο και το μαύρο, γι' αυτό είμαστε και πάω. Έτσι, έτσι. Καλά, το γι' αυτό είμαστε λόγω επειδή. Για τον Πασχάλη. Ναι, ναι, για το... τέτοια να του λες, τέτοια να του λες, να τρελαίνεται ακόμα παραπάνω. Πασχάλη, γύρνα πίσω ή τηλεφώνα. Ή έστω τηλεφώνα, ναι. Εγώ ξέρω γιατί το έκανα αυτό, γιατί μου είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα περάσει από το στούντι να αφήσει τίποτα λουκουμάδες, κουλούρια και τέτοια. Ναι, κάτι ντόνατς, κάτι αυτά και γι' αυτό μου χτύ. Το κατάλαβα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα διαδίκτυα όπου νομίζω δεν παίζουμε ιντερνετικός από ό,τι με πληροφορούν. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το παρήρωγο θα ήταν να παίζαμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Batman. Αγόρι μου. Είσαι στον αερά. Πετάω εν υψηπετή. Και εγώ πετάω, πιλοτάρω το Ζέπελιν. Έχω μια... στα 2.500 πόδια είμαι και τώρα με πήραν στον ασύρμα από το FRA Αθηνών να κατέβω γιατί θα περάσουν μαχητικά από πάνω, να μην έχουμε δυστύχημα. Α, λέω μήπως περάσουν τα πυροτεχνήματα του ΠΑΟΚ, γιατί... Όχι, τώρα μίλησα μόλις με το FRA Αθηνών, με βρήκανε στον αέρα και μετά κατέβα κάτω, κάνε ένα touch and go και μετά ξανανεύα. όχι, σε θέλουμε ψηλά. Όχι, σήμερα θα περάσουν F16 από εδώ πάνω τώρα σε εδώ και πρέπει να κατέβω. Τι δουλειά έχουν τα F16 και μας κάνουν εκεί έχει πέρα. Έχει μείον 10 τώρα έξω η ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι μέσα στο πιλωτήριο. Μάλιστα. Είσαι ανεβασμένος, είσαι στα high σου δηλαδή. Ναι. Έτσι, δώσε. Να βρω ένα ξέφωτο να προσγειωθώ. Θέλω, αλλά βλέπω όλο κάτω γελάδια βόσκουν. Να τρομάξω γι' αυτά. Καλυβάδια εδώ ψηλά σε Σαμαρίνα, βλέπω βοβούσα, Φιλιππέουσα, Βδέλα, πιο κάτω την κλεισούρα και τώρα που δεν ξέρω κατά πού να το στρίψω, να το... πάω και Κέρκυρα, καλά, να ξέρεις. Πού να το στρίψεις, Στα αφιερώνω αυτό, το ακούς. Καλά, πού να έχω ράδιο, ρε φίλε, δεν έχω ράδιο. Άκου από εδώ, άκου από τη γραμμή. Ναι, ακούς. Κατάλαβες ποιο είναι. Είμαι βαλμένος, ο αντίπας. Έτσι, μεγάλος αντίπας, τα αργανάκι, το άκουστο. Πάμε. Τρες, κουάτρο. Είμαι ανεβασμένος εγώ! Ναι. Δώσε! Κι εγώ αφιερώνω ένα άλλο, μ' ακούς. Ποιο? 1, 2, 3, 4, Express και Dota Press. Άντε, γεια σας! Γεια σας! Στα σύννεφα πετάω. Εκεί πέσει κάτω, Αναστάση. Είναι η νέα μας μεγάλη, το νέο μας μεγάλο remix από χθες. Τεράστιος, Δημήτρης. Α, ναι. Ναι, το Express και Dota Press.
Έτσι, δεν πέφτουμε ποτέ. Πιλοτάρουμε πάνω από τα 2.500 πόδια και δεν τηλεφωνούμε ούτε καν την πολιτική αεροπορία και δεν μασάμε ούτε από πυροτεχνήματα, ούτε από φιέστες. Κάθε πρωί η εκπομπή μας είναι μια μικρή φιέστα ούτως ή άλλως. Κι όταν είσαι χωριά μου, δεν τρώει στενά χωριά μου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα ρε Μπάμπη, καλημέρα. Έλα ρε Κατερίνα, τι κάνεις? Τι γίνεται. Καλά γίνεται. Μόλις κάλεσα κατευθείαν, δεν τα άκουσα, ράζεται τίποτα. Τίποτα, έτσι. Έβλεπα τηλεόραση, γκρεσίκα, έχει η Παναγία Παρισίων στη Γαλλία. Ναι, δυστυχώς. Με ένα τεράστιο πλήγμα για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Τι γίνεται, αυτό είναι ιερό μνημείο, κάτω σε όλη τη διάρκεια της Γαλλίας. Ναι, τι να γίνει, ξέρω εγώ. Δεν μπορεί να γίνει. Θα καταφθάνουν εδώ οι Γάλλοι να μείνουν. Τι. Θα καταφθάνουν εδώ οι Γάλλοι να μείνουν, λέω. Τι θα έρθουν οι Γάλλοι, επειδή κάει και η Παναγία των Παρισίων? Όχι, σε παρακαλώ. Τι άλλο, ναι. Καλά, μωρέ, εντάξει. Εδώ δεν καίγεται τίποτα. Παίρνουμε φωτιά μόνο τα πρωινά. Μεταβιβαστήκαμε κατάρα και εδώ ηρεμήσαμε λίγο καιρό, μην έρθουμε πάλι. Όχι, ρε, τι κατάρα, άσε ρε, τι, όχι. Δεν ξέρω πολλά για να τεβάβει, κανείς δεν ξέρει τι φταίει, ποιος θα καθοδηγεί αυτά τα γεγονότα που γίνονται. Φτού, στα όρια, στα άγρια βουνά. Ναι, κάνω εγώ τώρα. Σε σχέση μας όλοι πρέπει. Έτσι, να σκητωθούμε. Πάμε ψηλά όμως. Ψηλά τα λέμε, Έτσι έδειξε. Είχαμε και αυτό το γεγονότο. Αλλά υπάρχει μέσα σε όλο αυτό το αρνητικό, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή και στις εικόνες που παρακολουθήσαμε οι περισσότεροι, το ότι το μεγαλύτερο μέρος, λέει, της Παναγίας των Παρισίων δεν πειράχτηκε. Τα βιτρώκια αυτά. Ναι, μέσα. Εντάξει, έχει καταρρεύσει εκείνο το καμπαναριό, τι ήταν. Ναι. Περισσότεροι, βέβαια, την Παναγία των Παρισίων την ξέρουμε. Το πίσω και η ηλικία από τα παιδικά, από το Disney. Αλλά είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, ασφαλώς. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα. Μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε σήμερα και Champions League, βεβαίως. Παιχνίδια επαναληπτική κιόλας για την φάση των 8. Χθες είχαμε τελικό Europa Cup, ό,τι να είναι στο μπάσκετ, δευτεριάτικα, αν έχουν το Θεό τους. Ποιοι παίζουν εκεί? Το πήρε η Βαλένθια. Εντάξει. Η οποία, ναι, αλλά από το Europa Cup κερδίζει συμμετοχή στην Euroliga. Αλήθεια? Ναι, δεν είναι αυτό που έπαιζε ο Πάκ, το Champions League είναι της FIBA και είναι χωρίς αντίκρισμα, είναι το Euro Cup. Δηλαδή δεν παίζουμε ούτε καν στη δεύτερη τη τάξη. Όχι, την τρίτη. Και υπάρχει και μία τέταρτη. Το Euro Cup της FIBA στο αγωνίστηκε ο Άρης. Δηλαδή 4 διοργανώσεις μπασκετικές. Ναι, και η Βαλένθια θα μετακομίσει στην... Θα πάρει τη θέση του Ολυμπιακού, θα πάει στην Αδριατική Λίγα. Η Αδριατική είναι από το δικό μας το πρωτάθλημα, δεν έχει να κάνει. Εκεί είναι κλειστά συμβόλαια και υπάρχει και μια wild card, όπως ήθιστε να λένε, να δοθεί σε κάποια χώρα, σε κάποια ομάδα, για να συμμετέχει στην επόμενη διοργάνωση. Γιατί νομίζω η Βαλένθια ήταν και μέσα στην τετράδα, γιατί τέσσερις πάνε από την Ισπανία, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, και εξετάζουν την προοπτική για μια Γερμανία. Φαντάσου, εξετάζουν την προοπτική να δώσουν την είσοδο στην Euroliga ή το δικαίωμα συμμετοχή σε ομάδα από την Αγγλία, από τη Γερμανία, τα παλιά τα χρόνια δηλαδή, το ίσο Γερμανός με το Φέμπερλινγκ, να πούμε. Η Γερμανία έχει την Bayern, έχει την Bamberg, ναι, και θα πάρει κι άλλη. Ναι, ίσως μία ακόμα. Και εδώ σου λέω για την σε Αγγλική που έπαιζε παλιά ο Άρης με την Kingston, να πούμε. Αλλά εκεί μας καταντήσανε και δεν τίθεται θέμα, ας πούμε, να δοθεί σε κάποια ελληνική, δηλαδή. Περισσότερο δηλαδή στην ΑΕΚ. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, αν υπήρχε τέτοια προοπτική. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε κανονικότατα Champions League, επαναληπτικοί αγώνες. Στις 10 η ώρα, Juventus Ajax στην revanche του 1-1. Με την Juventus να κατεβαίνει με αρκετά προβλήματα. Κάσερες, του Άρη ο Κάσερες που έπεσε. Περίν, έξω, Καν, Κελίνη, Κώστα, Ματουιντή. Ποιος παίζει? Κριστιάνο, αγόρι μου. Κριστιάνο, τα λέγαμε και την προηγούμενη εικονιστική, 16 γκολ στην φάση των νοκάουτ, Μέση 0. Δεν έχει σκοράρει ποτέ σε τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, ας πούμε, ξέρω κάτι τέτοιο.
αλλά και ο Άγιαξ. Για που είσαι τέλος πάντων, αυτά μας απασχολούν. Ένα-ένα το πρώτο παιχνίδι. Το βλέπω για ψηλό παράταση κιόλας να. Εγώ το βλέπω σίγουρα γκολ-γκολ. Οπότε... Το βλέπεις γκολ-γκολ, ε. Ναι. Ότι ο Άγιαξ δεν θα. Θα σκοράρει ο Άγιαξ. Ναι, θα σκοράρει. Εγώ το βλέπω έτσι κανένα ένα-ένα πάλι και να πηγαίνει παράταση. Μου πηγαίνει προς τα εκεί. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει δείξει μέσα στο κήπεδό της ότι δεν χαρίζει και πολλά κάστανα. Και επίσης... Θα μιλήσει η ψυχή του Ρονάλντο, ναι, με πέναλτι. Και επίσης στις 10 η ώρα, Μπαρτσελόνα, Manchester United. Η Μπαρτσελόνα έχει επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 1-0 της United. Και η United με αρκετές απουσίες. Έχει και η Μπαρτσελόνα μερικές. Βρε, δεν βαριέσαι. Λογικά η λογική λέει, ας πούμε, και μετά όσο είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι, ότι η Μπαρτσελόνα δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα. Έτσι θεωρώ κι εγώ. Και θα περάσει. Οπότε βλέπεις τώρα εδώ κανένα 0-2, ας πούμε, εύκολα, ναι. Έχει ξαναγίνει αυτό παλιότερα με μια αποδεκατεσμένη Chelsea. Σε παλιότερο. Ποιο ήταν, ναι, κάτι. Την Μπαρτσελόνα με τον Τόρες. Ναι, είχε κερδίσει μέσα και η Chelsea πήγε και την πήρε. Α, ναι, ναι, ναι. Πάει στην παράταση ή κάτι. Ναι. Ή την δυσκόλεψε και είχε βάλει ένα γκολ στο τέλος, κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο παιχνίδι που παιχνίδι. Ήθελε, νομίζω, γκολ η Μπαρτσελόνα και είχαν δυο όλοι μπροστά και βγήκε ο Τόρες, περνάει και τον τερματοφυλάκα, το βάζει και τους κλείνει το σπίτι. Έτσι, έτσι. Αλλά ο Τόρες εποχής που έβαζε ένα γκολ τη χρονιά, έτσι, όχι ο Τόρες ο ναι, έβαζε... ναι, 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 ναι. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον, αγαλώς τον. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Όπα, κάτι χαμηλώσε λίγο. Χαμηλώσε λίγο, ναι, 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 ναι. Έλα, καλά τώρα. Όχι, πάλι έχει Radio Blackman. Κυρίες μου! Τώρα. Τώρα είμαστε μια χαρά. Τώρες. Τώρες, τώρα, ναι. Τι λέει. Καλά είμαστε, εσύ. Κυριακή βράδυ ήμουν σε Μεγάλη Παρασκευή. Γιατί. Λόγω Βιερίνια. Λόγω Βιερίνια. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Παίρνω ένα γύρο, πάω σπίτι. Δεν σκόπηκε όρεξη. Δεν ήταν και ακριβώς Μεγάλη Παρασκευή. Με τον γύρο, ναι. Να πήρες φαλάφελ μέσα, ξέρω εγώ. Όχι, γύρω πήρα, κοτό γύρω. Τι να κάνω. Το κοτόπουλο είναι στη σπάση. Όταν είσαι στεναχωρημένος, τον έχεις και λίγο στο φάι. Τι να κάνουμε, ναι. Και... Βάζω ένα ποτάκι, βάζω αθλητικά να ακούσω. Ναι. Δεν κατέβαινε, έβαλα μουσική και έπεσα, κοιμήθηκα όπως ήμουν. Δεν κατέβαινε τι, το ποτό, ο γύρος. Το ραδιόφωνο. Τίποτα δεν κατέβαινε. Τίποτα. Δεν τον έφαγε το γύρο, ρε εσύ. Το γύρο τον έφαγα. Εντάξει, οκ. Ναι, ναι, το ποτάκι. Τι να κάνουμε, ναι, είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Είναι ένα τεράστιο πλήγμα από όλες τις απόψεις, όπως και να το δεις. Δεν τώρα αμφιβάλλω για τον double, ας πούμε, να το πω έτσι. Εντάξει, μωρέ, ένας παίχτης δεν είναι. Αυτό είναι κλίμα ητοπάθειας. Δεν είναι, είναι 5-6 απουσίες που έχουμε. 5-6 απουσίες, αλλά εντάξει, ο τελικός είναι τελικός. Δεν έχει να κάνει με το. Ναι, ένα παιχνίδι δικό σε δικό. Ναι, ακριβώς αυτό. Δεν έχει να κάνει με το πόσοι λείπουν και τι λείπουν και το. Και το έχουμε δει πολλάκι στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ότι οι απουσίες δεν παίζουν τόσο ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Η ψυχή είναι που μετράει. Έτσι ακριβώς. Αλλά αν μεταδίδεται αυτού του είδους η ψυχοσύνθεση, είναι λογικό να επηρεάσει και το γενικότερο κλίμα. Τέλο είναι ένα σοκ το οποίο ελπίζω να το ξεπεράσει η ομάδα. Ναι. Εγώ θα σου θέσω ένα άλλο ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα προβληματικής εντός εισαγωγικών όσον αφορά τη διαχείριση του παιχνιδιού τελικού είναι ότι μην ο ΠΑΟΚ πάει με. Μεγάλη εφορία. Βέβαια, αυτή η αρνητική εξέλιξη του τραυματισμού. Ελπίζω όχι. Ναι, αυτή η αρνητική εξέλιξη του τραυματισμού του Βιερίνια έχει τη θασέψει και την φλόγα. Έχει τη θασέψει, έχει καλμάρει λίγο και τα επίπεδα, ας πούμε, τα στοστερόνι, όσο τα πανηγύρια. Οπότε ενδεχομένως να μην πάει τόσο ψηλωμένος εντός εισαγωγικών στον τελικό. Γιατί σου λέει, έχω και τις απουσίες και αυτά. Έχουμε τόσο απουσίες, οπότε. Ναι. Γιατί στην Ελλάδα ξέρεις ότι και η ΑΕΚ πέρυσι έτσι είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και είχε μείνει στα απουσίες. Όλοι οι πανηγυρτζίδες, ναι, ναι, είχε κανένα δύο εβδομάδες και μείνει στις φιέστες και στα πανηγύρια. Και συμβαίνει. Βλέπω αυτό. Βλέπω στα γκρουπ τι γίνεται. Δηλαδή. Ναι, πολλές φορές. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετίζω. Εντάξει, θέλω να τρως τα γυράκια σου, να μην είναι αυτό. Εγώ θα τρώω τα γυράκια. Ναι, 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 σε παρακαλώ. Μεγάλη εβδομάδα θα νηστέψω. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Τσαου, τσαου, τσαου. Όπως ξέρω, ο άλλος ας πούμε νηστεύει και πάει και πίνει 100 κιλά ρετσίνες, ξέρω εγώ. Αλλά και κρασί και μπύρες και αυτά, αλλά νηστεία ρε παιδί μου, νηστεία. Την διατηρώ την Έχω εγκράτεια. Και ένα φίλο μουσουλμάνο που δεν τρώει γύρω χοιρινό, αλλά βάζει ουγγαρέζα μέσα. Κάτσε,
Έχει ζαμπόν μέσα η Ουγγαρία. Α, ναι. Ναι, το χοιρινό δεν τρώει. Δεν το ξέρει όμως, πώς δεν το πληροφορεί. Όχι, του το είπαμε και κάνει πως δεν το ξέρει. Δεν ξέρω. Ουγγαρία, αλλά αυτό δεν είναι, δεν μετράει. Δεν βλέπει. Άμα είμαι στο γιαούρτι, ο Μωάμε δεν βλέπει. Λοιπόν, 7 και 31 πρώτα λεπτά θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα για να επιστρέψουμε για το καταιγιστικό τελευταίο μισαωράκι της εκπομπούλας μας. Μείνετε συντονισμένοι. Το τα πρες. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο περίπου μισαωράκι της εκπομπούλας μας, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημερίσουμε τον κόσμο που τώρα προστίθεται στην παρεούλα για το 20 λεπτάκι αυτό που μας απομένει. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Γιάννη που μου γράφει τη θασέψη, τη φλόγα. Το είπα πριν. Ούτε ο Σκουντής λέει δεν το είπε ποτέ. Τι να κάνουμε, έχουμε μπασκετοποιηθεί εδώ σε εκπομπή. Ζητάω συγγνώμη για τα ελληνικά μου. Δεν θα ξαναπώ τετρασύλλαβες λέξεις. Καλημερίζω και τον φίλο μας τον Σωτήρη, ο οποίος μου γράφει ένα περιστατικό από την Κυριακή. Παρακολουθούσε το παιχνίδι σε ένα καφενείο, λέει. Ξέχασα να σου πω, λέει, ότι την Κυριακή στο καφέ ήταν ένας με ακουστικά. Αυτή η λέλαπα, αυτή... να μην το χαρακτηρίσω. Βέβαια έχουν εξαλειφθεί και θα σου πω τον λόγο για τον οποίο. Που φώναξε, λέει, που φώναζε, λέει, τα γκολ. Ξέρεις, από το ραδιόφωνο έρχεται πιο γρήγορα ήχος από ότι μεταδίδεται το σήμα της τηλεόρασης. Στο γκολ, λέει, της Λάρισσας τον έβγαλαν καροτσάκι έξω από το καφενείο και ανάμεσα σε άναρθρες κραυγές και σφυταγκαλιάσματα ένας του φώναξε «Έξω ρε μαλλιοτάγαρο!» Έτσι, χρησιμοποιώντας την ατάκα του λόγω επειδή και του μεγάλου του Φωτιάδη. Έχουν ευτυχώς εξαλειφθεί, διότι πολλοί ακούγανε τα παλαιότερα χρόνια τα ραδιοφωνάκια για να ακούνε και τα αποτελέσματα του στοιχήματος. Αλλά τώρα με τα κινητά είναι πιο εύκολο. Βέβαια, το νέο ραδιοφωνάκι είναι το κινητό, διότι η ενημέρωση που έχεις από μια στοιχηματική εταιρεία είναι πιο γρήγορη από τη στιγμή που θα πει το goal. Πιο γρήγορη με την έννοια ότι βλέπεις, παρακολουθείς το live και κλειδώνει. Ενώ ξεσυντηθεί και λες, αμάν κάτι έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Και προχθές εκεί που μας τον άλλο έβλεπε για να κάνει cash out, ας πούμε, είχε παίξει 1-2 το παιχνίδι και ήταν συνέχεια έτσι, όχι το κλείδωσε, το κλείδωσε και του λέγαμε, λοιπόν, κλείς το κινητό, να δούμε λίγο παιχνίδι, να πούμε, μην σε βγάλουμε έξω, σηκωτούσαν το καφενείο το συγκεκριμένο. Και συμφωνάζουμε και μαλλιοτάγαρο. Και μαλλιοτάγαρο, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά είναι ο σπαστικός του καφενείου αυτός, ρε παιδί. Πάντα θα υπάρχει. Μπορεί να εξελίσσεται. Πάντα θα υπάρχει. Και το έχω πει, πάντα κάθεται μπροστά στην τηλεόραση και πολλές φορές μπορεί να κάθεται και με πλάτη στην τηλεόραση. Απλά για να σου τη σπάσει, να πεταχτεί πιο γρήγορα στον γκολ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Πάτε καλά, ρε παιδιά. Και εσύ μέσα στα δεδομένα του ΠΑΟΚ, νοσοκομείο ο δικέφαλος. Κάστε να πάτε, τι κατάλληλα αυτή. Τέλος ναι. Πάγω για άλλο πειρά. Για πες. Είναι δυνατόν ρε παιδιά τώρα. Περιμένουμε 2 χρόνια να βγει το επεισόδιο. Ναι. Και αυτή η μούφα. Μην κάνεις κανένα spoiler τώρα και με κυνηγάνε εδώ. Εγώ δεν το βλέπω. Έχω σταματήσει να βλέπω Game of Thrones. 33 χρόνια έχω να πάρεις προτάσεις και γλιστράς. Και γλιστράς, να πούμε. Σταμάτησα να το βλέπω στην δεύτερη σεζόν γιατί ακριβώς βγαίναν όλοι και σχολιάζανε στα ίντερνετ και λες και ήταν παιχνίδι. Και μου χαλάσαν, ήμουν πίσω ας πούμε, αλλά μούφα, το επεισόδιο μούφα. Να είχαμε, να λέγαμε. Να, ναι, έτσι, το Game of Thrones θέλει σεναριογράφους με αυτό. Αυτό, όχι, τα ίδια και τα ίδια. Πώς το λένε αυτό που το Μάρτιν. Τζέι Μάρτιν, ναι. Παρετή σου δεν είναι μαγαζί σου. Κατάληψη και στα γραφεία του HBO, ναι, ναι. Είδες εδώ, δεν ξέρω αν το άκουσες που αναφέραμε, ότι υπήρχε προβολή σε pub της Θεσσαλονίκης. Αυτό δεν το ήξερα. Απευθείας του επεισοδίου, ναι, και σε όλο τον κόσμο, πάνω από 1 δισεκατομμύριο κόσμος παρακολούθησε, λέει, το επεισόδιο, σύμφωνα με τις μετρήσεις, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, ρε φίλε. Mm. Το πρώτο βιβλίο γράφτηκε το 99, το 96. Το 96, μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που από το 96. Ναι. Περιμένει να διαβάσει τα γίνητα βιβλία. Το 96 είχες βουλινό. Ή είχε έρθει ο Πατατούδης. Batman, ρε. Με Batman. Δηλαδή κάνε τώρα αυτή τέτοια, ας πούμε, την αναγωγή. Το 96 και έφτασε, ας πούμε, να ολοκληρωθεί το Game of Thrones με τροπεούχο τον ΠΑΟΚ, με πρωταθλητή όμως. Ναι. Ίσως αυτό να είναι το τέλος. Ξέρεις, να πάρει το Western. Να βγει ο Βιερίνια με τις πατερίτσες. Και το King's Landing, ας πούμε, να πάρει το Double, ξέρω εγώ. Λογικά και στη Liverpool την ίδια κουβέντα κάνουν. Στο ρε,
Κανονικά, κανονικά. Αλλά ναι, καλά κάνει και το καταγγέλνει. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλοι έτσι, ας πούμε, ομοειδεάτες σου που παρακολούθησαν το συγκεκριμένο επεισόδιο. Και μάλιστα από ό,τι μου είπαν, θα βγαίνει ένα το μήνα. Όχι, ρε, δεν νομίζω. Έτσι άκουσα. Ότι θα βγαίνει. Όχι, είναι ρε. Final season, θα βγαίνει ένα τον μήνα. Όχι, κάτσε να μπω στο. Για μπες λίγο, για μπες λίγο. Μην φας και αυτή την τέτοια. Κατά την ταραχή μου πατάω λάθος κουμπιά τώρα. Ποιος πάω, ο άλλος ούτε ασχολείται πλέον, ας πούμε. Εντάξει, αυτές το βόλεϊ. Ασχοληθώ πήγε να πει. Τι. Τι να ασχοληθώ πήγε να πει. Τι να ασχοληθώ, τα ίδια και τα ίδια. Πάλι πρωταθλήματα, πάλι το ένα, πάλι το άλλο. Κοίταξε, εγώ έτσι αλλιώς τώρα με έχει πιάσει η μύρλα μου, γιατί δεν είμαι, δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο. Ναι. Οπότε λες, ας πούμε, μήπως οπότε να... δεν μπορώ να είμαι δίκαιος. Μήπως να μην πάει κανείς. Να μην πάει κανείς ή μήπως να χάσει ο ΠΑΟΚ, να μετατεθεί η Φιέστα και η απονομή και... ξέρω εγώ. Άστε να φάω. Μάλιστα, μάλιστα. Τι να πω. Έγινε. Σε φιλούμε. Σε κάτι περίμενα εδώ. Περίμενα. Live ενημέρωση. Live ενημέρωση εδώ, ναι. Όχι, 21 Απριλίου, ρε. Τότε λάθος. 28. Ναι, 21. Τυχαίο! Την ώρα της φιέστας. Με κοροϊδεύσαν. Ναι, με κοροϊδεύσαν. Κοροϊδεύσαν. Ό,τι να είναι μου λένε, μάλιστα. Την ώρα της φιέστας, λοιπόν, θα προβάλλεται το... το τέτοιο. Ναι, εντάξει. Τέλος. Έγινε, σε φιλούμε. Κάτι καλύτερα. Τσάω, τίποτα δεν σέβονται. Κυριακή το Βάιον, τρώμε και μπακαλιάρο, βέβαια. Καλημέρα στην γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς τον. Να γκρινιάξω λίγο. Βέβαια. Θα κάνεις... πιστεύω, αυτό που πιστεύω τώρα, ότι δεν κάνεις καλό τέτοιο του χρόνου. Μάλιστα. Ίσως... Βάλετε το λόγο επειδή καθένας μας κράζει, έχει δύο εβδομάδες. Ανάδρομο Ερμή έχω, μάλλον. Εγώ ξέρεις, δεν είμαι της λογικής να γκρινιάζω. Εντάξει, όχι, καλά κάνεις και το λες. Ναι. Ξέρω ότι κατά κάποιο τρόπο προσπαθείς. Ναι. Και αυτό με φτάνει. Αλλά... Δεν μπορεί το παλικάρι. Ναι. Αλλά... Λοιπόν, εγώ το Σαββατοκύριακο αυτό ήταν αφιερωμένο επειδή ήξερα ότι ο Τάχαμ δίσε στόχος του Άρη τέταρτη θέση και όλα αυτά είναι μούφες. Έτσι, ο πρώτος είναι πρώτος και όλοι, ο δεύτερος και οι υπόλοιποι τίποτα. Εντάξει, έτσι. Αλλά μετά από τόσα χρόνια... Τώρα δεν είχαμε να λέγαμε... Πας για πρωτάθλημα, δεν γίνεται ναι, ακόμα. Εντάξει, δεν είχαμε να λέγαμε. Εγώ κοιτάω τώρα να δούμε τι χρόνο, τι ομάδα θα μπορέσει να κάνει ο πρόεδρος. Τέτοιο για να δω κάτι, ρε παιδί μου, να δω κάτι. Να δω, θα είμαι ευχαριστημένος ακόμα για να μπει στους ομίλους του Europa League, έτσι. Ακόμα. Δύσκολο είναι γιατί. Φυσικά το ranking που έχει στην UEFA είναι στα τάρταρα, γιατί μαζεύω τη βαθμή της τελευταίας πενταετίας. Για όλες τις ομάδες είναι δύσκολο, όχι μόνο για τον Άρη. Ναι. Συν του ότι μια άλλη παράμετρος είναι ότι ο Άρης θα ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Το πρώτο μάτς είναι στα μέσα του Ιούλη. Οπότε προετοιμασία 15 Ιούνιου. Ναι. Οι ελληνικές ομάδες έχουν χάσει, όλες σαν χώρα έχουμε χάσει πόντους από το UEFA. Έτσι. Και θα μπαίνουν στα δύσκολα οι ελληνικές ομάδες από τώρα, από φέτος κυρίως. Λοιπόν, ήταν αφιερωμένοι, το Σαββατοκύριακο ήταν στη Λίβερπουλ. Με πλήρωσε κιόλας η Λίβερπουλ, έτσι. Να τα. Πλήρωσε στο στοίχημα. Δείχνει ότι ο Σαλάχ ανεβαίνει στην κατάλληλη, η απόδοσή του ανεβαίνει στην κατάλληλη περίοδο. Για τον τελικό. Λοιπόν, είναι και 4 αγώνες και από ό,τι δείχνει το πρόγραμμα, εμείς έχουμε 2 μέσα, 2 έξω, με μικρές ομάδες, δηλαδή σχετικά από το μεσαίο. Από αυτές που μπορεί να σου στερήσουν το πρωτάθλημα, ναι. Εγώ ανησυχούσα περισσότερο, φίλε, σε αυτό το μάτι που πέρασε με την Τζέλσι. Ποια Τζέλσι, μάλλον. Έχουμε κάνει πολλές γκέλες με αυτή την ομάδα. Πριν από 3 χρόνια που χάζαμε το πρωτάθλημα. Και το φοβόμουν το μάτς, αλλά ευτυχώς το κερδίσαμε. Και ναι, αλλά η Λίβερπουλ έκανε τις γκέλες με κάτι Watford και κάτι Wolves και κάτι τέτοιες. Τώρα πιστεύω ότι δεν θα το κάνει, γιατί απλά ανέβηκε και ο Σαλάχ στην απόδοσή του και αυτό φαίνεται στην ομάδα. Ήρθε και ο Κεϊτά από τον πάγκο και αυτό στην πιο κατάλληλη στιγμή. Και βλέπεις τώρα τελευταία τα 2 παιχνίδια, η ομάδα έχει ανέβει αγωνιστικά. Δεν είναι, η Λίβερπουλ έκανε έκανε τις γκέλες της, αλλά τις έκανε γιατί δεν υπήρχε απόδοση, δεν έκανε καλή απόδοση, δεν είχε ομάδα απόδοση. Τώρα δείχνει ότι ανεβαίνει και πιστεύω ότι φέτος θα το πάρουμε. Μάλιστα, άντε να δούμε. Άντε να δούμε. Επέστρεψε η αισιοδοξία. Επέστρεψε, ναι. Γιατί, όχι, βάσει απόδοσης, ρε φίλε, γι' αυτό. Εντάξει. Έγινε. Για το στοίχημα, φίλε μου. Σήμερα τι βλέπεις?
Δεν θα παίξω, δεν παίζω καθημερινές, δεν παίζω. Εντάξει, επειδή έχει τσαμπιζουλικάκι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα αυτό αποδόσεις για άντε να μην πω τι είναι. Ναι. Αλλά για το που είπες για ραδιοφωνάκι και το ένα τ' άλλο, υπάρχουν τόσα μέσα να σε ενημερώνουν για το στοίχημα που δεν ασχολείσαι καν με το ραδιοφωνάκι. Ναι, αλλά υπάρχει πάντα κάποιος που έχει το ακουστικό στο καφενείο και ακούει και, ναι, και στις πάει. Ακόμα και σε καφενείο, φίλε μου, ναι, είδα τηλεόραση και δίπλα είδα ένα monitor που δείχνει τα αποτελέσματα. Υπάρχει αυτό, ναι. Εδώ υπάρχει για Super 3. Υπάρχουν καφενεία που παίζει Super 3, ας πούμε, κανονικά. Ναι, που ακριβώς, βλέπεις. Έγινε. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημερίζουμε. Τώρα που λέει για τη Liverpool, το είδε στο φύσιμα τη μύτη του. σε πιάνει μια ιδέα κανονικά. Αυτή η ποδοσφαιρική μίξα. Παναγιά και Χριστέ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Έλα, Βαβή. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν θα ξεχάσω ένα παιχνίδι τώρα που πήγε για ακουστικάκι και καφενείο. Mm-hmm. Βλέπαμε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Πάου. Τώρα, νομίζω ήταν Ουκρανία. Ναι. Τέλος πάντων, πάντως στο σοβιετικό μπλοκ. Mm-hmm. Με μια ομάδα που την είχαμε βέβαια. Και ήταν παιχνίδι εκτός έδρας. Mm-hmm. Το βλέπαμε στο παράγι που ήμασταν και πετάγεται στο κόλ του Μπαλάφα, γιατί ο Μπαλάφας είχε βάλει το κόλ. Ποιο μπάτς ήταν αυτό? Με την Καρπάτη Λβίβ. Να το, θυμήθηκε εδώ ο Αναστάσης. Ναι, άμπραβο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ναι. Και πετάγει το φίλος στο πίσω, ναι, και φωνάζει κόλ, γυρνάμε όλοι το κοιτάμε και χάνουμε το κόλ. Είδατε το δέντρο και χάσατε το δάσος. Τρώει ένα βρυσίδι εντάξει από όλους. Ναι, εντάξει. Να κάθω να βγάλω τα ακουστικά. Κανονικά, εντάξει. Και μάλιστα και το βάλει και ο Μπαλάφας. Ναι. Ήταν αυτό που ο Πάουκ είχε παίξει με 9 παίχτες, που είχε φάει μια κόκκινη ο Γεσαμάκης για τάκλινγκ στο κέντρο. Όχι, όχι, αυτό ήταν τώρα με Λούκας. Πρόσφατα. Α, πρόσφατα. Ήταν με Λούκας, ναι, με Λούκας ήταν. Και ήταν μια αποστημένη νομίζω, μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πετάξει την Μπαλάφας και το έβαλε. Ναι. Λούκας και Μπαλάφας συνέπεσαν δηλαδή. Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό να σου πω. Έτσι, Μπαλάφας πολλά χρόνια στην Παοκάρα. Έτσι, δηλαδή. Έτσι. Πρέπει να έρθει να είναι στη φιέστα. Δεν πρέπει να είναι. Ξεκάθαρα πρέπει να είναι. Μισό να το σηκώσει κιόλας. Έτσι, αυτό Μπαλάφας πρέπει να το σηκώσει κανονικότατα. Εννοείται. Μάλιστα, έγινε. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Τέτοιες ποδοσφαιρικές ιστορίες, άπειρες όσο μας γράφει εδώ και ο φίλος μας ο Παναγιώτης. Άσε λέει, το πάθαμε σπίτι μου με το κινητό. Βασιλεία ΠΑΟΚ φέτος, έχει βάλει ένας φίλος λέει ΠΑΟΚτσής και αυτό στοίχημα. Γίνεται το corner, βαράει το κινητό, το βλέπει, οχ, γκολ. Και βλέπουμε μετά από 3 δευτερόλεπτα το Βαρέλα να το καρφώνει. Το οχ λέει μας μπέρδεψε λίγο και δεν τον πήραμε αμέσως χαμπάρι, αλλά πήγαινε στο ότι δεν κρατήθηκε και το είπε μάλλον. Χαρήκαμε μεν, αλλά τον βάλαμε και το έκλεισε. Είπαμε τα κινητά και η live ενημέρωση είναι τα νέα ραδιοφωνάκια που σου κάνουν spoiler. Καλημέρα στη Γραμμούλα μας. Καλά, πάλι τον Αναστάση έχεις. Έτσι, ναι, τον έχω και έτσι τη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, έχουν υποθεί δημιώδεις εκφράσεις. Mm. Πρέπει οπωσδήποτε, ναι, κατά γενική απέτηση, να τα κάνεις τέτοιο, ειδικά του Πάφη. Πώς τα λένε αυτά? Σποτάκι. Watch. Σποτάκι. Ναι, ναι. Λοιπόν, θυμάσαι που ανέβηκε μια φορά στο αστικό και την ώρα που μιλούσε μαρσάρισε το αστικό και έφυγε. Ναι. Μιλάμε, ακούστηκε πεντακάλαρα. Δηλαδή πρέπει να σε είχε πάρει από τη στάση μέχρι που να αρθεί η σειρά του, ξέρω εγώ, το αστικό, άνοιξε η πόρτα, μπαίνει μέσα και με το που λέει γεια σου πάμε, ακούγεται ένα μαρσάρισμα μέχρι που αν δεν κρατιόταν καλά θα έπεφτε κιόλας. Λοιπόν, τώρα κάπου ήταν πάλι μέσα αστικά, κάπου ήταν στις στάσεις. Ναι, εντάξει, ναι. Σου λέω τώρα σήμερα τι είναι, ξέρω, κοιμήθηκα στην καρέκλα τώρα. Ναι. Αυτά τώρα άμα τα απομονώσεις και τα κάνεις ποτάκια. Παλιά τα άγραφα, τώρα δεν ξέρω τι τα έχω γραμμένα. Όχι, θα κάθεσαι εδώ και θα κάνεις από μαγνητοφόνο. Θα γράψεις. Θα τα βρω, εσύ σε ρωτάει το παιχνίδι, ξέρω εγώ, τάδε με τάδε πόσο βγήκες. Και στο μεταξύ ο άνθρωπος με τον τρόπο που μιλάει, σίγουρα δεν είναι στημένο, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι... Πού να πεις τώρα ότι το λέει για πλάκα ή για τρολάρισμα. Γιατί πριν, τι είναι στημένο, είναι δυνατόν να είναι ο Πάφης στημένος. Και λέει, ξέρω εγώ, αυτό το πόσο έληξε αυτός με αυτός, ξέρω εγώ και λες εσύ 3-2. Α, ισοπαλία δηλαδή. Και το είπε φυσικότατα, ρε, δηλαδή. Αυτό τώρα, αν το βάλεις ποτάκι, είναι απίστευτα. Είναι τόσες πολλές οι ατάκες που δεν μπορώ να απομονώσω. Είναι αστείο. Είναι το κάτι άλλο. Θα το κάνω. Εντάξει, την άλλη εβδομάδα. Αλλά σήμερα δηλαδή το πάλι τον Αναστάση. Μια αγανάκτηση ανακατεμένη. Σε πιάνει μια ιδέα και με αυτό. Ναι, αγανάκτηση. Τι τώρα, δηλαδή.
Ο Αναστάσης είναι ο νέος ΠΑΟΚ, τώρα να παίρνει πρωταθλήματα. Έτσι, σαν να λες πάλι με ποιον, πες ένα παίχτη που δεν ήθελες να βλέπεις. Πάλι Χατσερίδη. Με το Χατσερίδη πάλι ξεκίνησε. Και σου λέει, ατμοσφαίρα κατά γυναίκα να πούμε. Και έχει απόλυτο δίκιο, πάλι τον Αναστάσης. Έχεις να το φέρεις τον άνθρωπο, ξέρω εγώ, τρεις εβδομάδες. Ναι, αλλά όποτε παίρνει ο ΠΑΟΚ είναι ο Αναστάσης εδώ. Ξεκάθαρα. Πες να παίρνει επίτηδες. Αλλά η σκασίλα, σκασίλα του άνθρωπου. Γιατί να μην την πει, να πούμε. Αλλά τώρα δεν το ρώτησες γιατί κοιμήθηκες στην καρέκλα. Δεν ήθελα να επεκταθώ. Δεν ήθελα να επεκταθώ. Θα μείνει αναπάντητο τώρα. Να τις κρατήσουμε λίγο σε αγωνία. Μάλιστα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Έτσι. Μεγάλος ΠΑΟΚ θα είναι λογικά. Την εβδομάδα θα μας επισκεφτεί αφού θα πληρωθεί κιόλας. Θα έρθει να πάρει τα επιδόματα. Α, και θα έχει λίγο full season εκεί τις μέρες ο ΠΑΟΚ τώρα με εκκλησίες, ιστορίες, ο Νυμφίος έρχεται. Ναι, όντως πρέπει να μας δώσει και πρόγραμμα. Αλλά νομίζω ότι. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι δεν τον άρεσε η μεγάλη εβδομάδα. Γιατί... Πάνε και οι άλλοι. Πάνε και οι άλλοι. Πανηγυρτζίδες. Πάνε και οι άλλοι, ναι. Αυτοί να μην, που πάνε έτσι. Δεν βρίσκουμε πάρκινγκ στα, στα μεγάλα μάτς μόνο που πηγαίνουν. Έτσι είναι, ρε παιδί. Είναι μια μικρογραφία του γηπέδου και των συνθηκών που επικρατούν στο γήπεδο η μεγάλη εβδομάδα για τις εκκλησίες. Πάει όλος ο κόσμος, πώς είναι, ρε παιδί μου. Δεν πας να δεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ τα παλαιότερα χρόνια. Γιατί φέτος, ας πούμε, πήγαινε ο κόσμος σε όλα τα παιχνίδια που είναι για πρωτάθλημα. Πήγαινε να δεις ΠΑΟΚ. Πες ένα μάτσε. Φρασίβουλο. Μικρή εμβέλεια, ας πούμε. Πήγαιναν όλοι στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακό sold out κατευθείαν, ας πούμε. Γεμίζαν οι καντίνες. Τα υπόλοιπα τα παιχνίδια που ήσασταν. Μας παίρνουν και τις θέσεις. Στον Άγιο Σπυρίδωνα, ξέρω εγώ, στην περιφορά της εικόνας που ήσασταν όλοι εσείς. Βεβαίως, καλημέρα στη γραμμούλα. Λάλο. Δεν ακούω εκπομπή, απλά πήρα να πω καλημέρα 15 και μία κουφάρα στα πολύ όμορφα. Έρχομαι από εκεί. Καλημέρα σας. Ερχόμαστε. Φιλιά. Έτσι να κάνει. Αυτό πάλι μ' αρέσει που μας παίρνουν χωρίς να μας ακούνε. Γενικά οι μισοί απογορούν, οι μισοί δεν ακούνε. Μετά απορούμε πώς βγαίνει το 0%. Να, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, σιγά-σιγά φτάνουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου επειδή. Πάλι Αναστάση μου, σε ευχαριστώ που για ακόμη μια φορά πάλι ήσουν στην εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη, μου έδωσε την ευκαιρία να ανεβάσω ένα Instagram story. Ναι, γιατί είχες καιρό και το έκανες όμως έγκαιρα, όχι σαν την προηγούμενη φορά. Όχι, την άλλη φορά δεν έβε, το 8 η ώρα. 8 παρά, να πούμε, ίσα-ίσα. Βάζαν όλο 8 και 4 και λέμε, δεν σ' ακούω. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την συμμετοχή, εκούσια και ακούσια. Αντιλήφθηκα ότι τελικά κατάλαβα για ποιο λόγο, ας πούμε, το λόγο επειδή βάλετε πανταχώθεν. Επειδή πάνε καλά οι ομάδες. Πάντως δεν έχει να κράξει τον Άρη, δεν έχει να κράξει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει να κράξει τον ένα και τον άλλο. Σου λέει να κράξουμε το λόγο επειδή. Βεβαίως. Δεχόμαστε καθημερινά τα κραξίματα. Εδώ είμαστε στα πόδια. Γενικά δεν υπάρχει μιζέρια. Απαιτείται μια μιζέρια για να πάει καλά. Ναι, είμαστε καλά. Είμαστε σε καλό κλίμα, ρε παιδί μου. Υπάρχει ανεβασμένη διάθεση γενικότερα στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο καιρό. Οπότε κάπου πρέπει να διοχετεύσουμε, ας πούμε, έτσι, την, μια έτσι, ας πούμε, σωστρέφεια. Το λόγο επειδή βρίσκεται ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Το πρωί και επιδιώκει, όχι δεν επιδιώκει, αλλά επιθυμεί οποιασδήποτε κριτικής, γιατί είμαστε ελεύθεροι, ανοιχτοί, είμαστε συμμετοχική εκπομπή, πάνω απ' όλα. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωστίτσο Σατσαρό που θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας έτσι για να πω μια μπασκετό, σκουντικό, συρρυγική ατάκαλα και όχι μόνο. Αύριο στις 6, Αναστάση μου, σε ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Μπάμπη. Έξω η μίζερη από εδώ. Σωστό. Σωστό και αυτό. Φιλιά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Τσάω.